Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσοπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Κακομοίρας στους 95,5 με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Ήρθε το σκουπίδι. Ο Θανάσης Καραμπάκης στο production. Η κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Ραπτόπουλος, Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες για να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος για τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω μηνυμάτων. Χορηγός εκπομπής μας, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, έρχεται με μια σούπερ μοναδική προσφορά με το πραγματικά κορυφαίο αυτοκίνητο σε πωλήσεις το καλοκαίρι που μας πέρασε και ιδιαίτερη προτίμηση από τους φίλους οδηγούς ταξί. Μιλάω για το Skoda Octavia TSI με κινητήρα φυσικού αερίου μανίσιο, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε με συνολικό όφελος 3.500 ευρώ. Τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596, το 2310-596-690, και για όσους έχετε τη δυνατότητα να το πάρετε και με μέσο τραπέζης, τότε η κάρτα, η οικονομία η οποία θα κάνετε θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, η τιμή η οποία θα πάρετε θα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Made up my mind to live in memory of the lonesome time. Λοιπόν, χιονίζει, για να δούμε αν αυτό το πράγμα εμποδίσει το παιχνίδι το οποίο είναι να γίνει στην Ξάνθη, να διεξαχθεί κανονικά, αν θα επηρεάσει δηλαδή την διεξαγωγή του αγώνα, ο οποίος έχει αναβληθεί για τον ίδιο ακριβώς λόγο πριν από λίγες μέρες, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Την Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ αν θέλετε. Και πριν πούμε οτιδήποτε, στο έχει στείλει. Στο έχει στείλει να πω ότι χθες είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση εδώ πέρα. Ο Κωστής δεν μπόρεσε να έρθει γιατί ήταν στο γιατρό να κάνει κάτι μικροεξετάσεις. Ρουτίνας, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Ρουτίνας. Ρουτίνα, δεν φίλε. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Όχι, από ό,τι ξέρω. Εσύ που τα ξέρεις όλα. Εσύ μου είπες ότι είναι ρουτίνας. Εσύ τα ξέρεις όλα. Εσύ μου είπες ότι είναι ρουτίνας. Ναι. Αν δεν ήταν ρουτίνας. Έκανα ένα check-up, ρε κόκκινο. Ωραία. Καλά έκανες. Ναι. Χρήσιμα είναι. Χρήσιμα είναι. Λοιπόν, στην ηλικία που είμαστε πρέπει να κάνουμε check-up. Φυσικά ρε φίλε, αφού προπονούμαστε για πτώματα. Έχουμε περάσει το άλλο μισό. Ναι, έχουμε περάσει το άλλο. Λογικό. Ναι. Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Ναι. Όπως προσέχεις εσύ. Λοιπόν, το πόσο προσέχω και αν προσέχω είναι μια ιστορία ξένη συγκίνητη. Στο κάτω-κάτω κάθε οργανισμός είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, 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 σωστό. Και σωστό. Αυτά τα οποία προκύπτουν ακόμα μεγαλύτερα και διαφορετικότερα. Βέβαια, ο κοντός, ξέρετε ποιος είναι ο κοντός εδώ πέρα. Αυτός ο Ζηλόφθον. Ζηλόφθον. Ζηλόφθον κύριος, ο οποίος κάνει εκπομπή κάθε πρωί 8 με 10. Αυτός ο λάτρης του Ισπανικού πρωταθλήματος. Δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ανοίγοντας το τσουρεκάκι μου, μετά από 11 χρόνια παρουσίαση εδώ στο Αθλητικό Μετρόπολης 95,5, αξιώθηκα κι εγώ. Τα παιδιά στο ζου όμως. Να κερδίσω λένε, το φλουρί. Τα παιδιά στο ζου λένε άλλα. Φέρε τα παιδιά. Φέρε ένα παιδί. Τα παιδιά στο ζου. Αυτές τις διαδόσεις, άκου να δεις. Επειδή αυτό έγινε μπροστά στην κυρία Λάμπρου στη γραμματεία. Δεν ξέρω την κυρία Λάμπρου. Εσύ λες τα παιδιά στο παιδιά ζου στο λένε. Ζου. Ότι άνοιξε 20 πιτάκια για να πιάσει να μου. Άνοιξε 20 πιτάκια. Ναι, έφαγε σαν το ζώο. Φέρε ένα παιδί που το είπε. Τα παιδιά από το ζώο. Φέρε. Πέφτει. Ρε φίλε, πετά λάσπη. Φέρε ένα παιδί τι που το είπε. Τι πετά λάσπη. Και μετά όταν πήρε το φλουρί. Φέρε ένα παιδί.
θα έρθει και πέτυχε στον πρώτο αριθμό του λαγίου. Φέρε ένα παιδί που το είπε. Έλα, αυτό. Τα παιδιά στο ζου ξέρουν οι ακροατές. Για πες με ένα όνομα από το ζου. Γιατί εγώ λέω δεν ξέρει καν ποιοι κάνουν. Εγώ λέω δεν ξέρει καν ποιοι κάνουν. Ποιο είναι ο διευθυντή του ζου. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, δεν ασχολούμαι εγώ με το ζου και το μου. Ποιο κάνει το πρωί στο ζου. Ποιο κάνει. Του ομίλου δεν είναι. Στο Republic, ποιοι κάνουν, ξέρει. Δεν ξέρω, δεν ακούω εγώ Republic. Δηλαδή αυτή η μπουρδα που λε, καβαλημένο καλάμι μου λε, τα παιδιά του ζου είπανε. Ναι. Ποιο παιδί, ένα παιδί. Τα παιδιά από τα άλλα ραδιόφωνα τέλο πάντων. Ο Βασίλη. Δεν ξέρω, ρε. Ο Άκη. Δεν του ξέρω, ρε. Ο Μάξιμο. Γελούσανε. Εγώ λέω και τα παιδιά. Γελούσανε μαζί σου. Που άνοιξε 20. Γελούσανε ελεηνό υποκείμενο γιατί ήμουν ο μοναδικό. Ήμουν ο μοναδικό που. Ένα πεινασμένο μάτι, ένα τάμπλετ πήρε. Επειδή είσαι ανισόρροπο. Μα τι πεινασμένο μάτι. Όταν ο καπετάνιο εδώ μίλησαν οι αρχηγοί, είπαν έχει να πει κάποιο κάτι. Λέω παρακαλώ, μπορώ να έχω το λόγο. Ναι. Πήρε και το λόγο. Ναι, βεβαίω. Και λέω αυξήσει για το 16. Το πήρε για το πατέρα. Αυτό που κολώνεται να πείτε, εγώ το λέω. Αυξήσει για το 16. Είπε για σένα, για του άλλου. Λέω αυξήσει, δεν είπα αύξηση. Αυξήσει ενώπιον ναι, όλων. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Το πόση το παίζει τη ιστορία εκεί. Στη φωτιά πάνω κολλάει. Εντάξει. Και αν πουλά σε μένα τρέλα. Είπα, και γι' αυτό γελούσαν τα παιδιά. Όταν ρουφιανεύει πάνω, όταν πηγαίνει. Για πε με ένα που ρουφιανεύει. Ένα. Και εμένα. Γιατί μεγάλο του ρουφιάνου όπω ένα δεν υπάρχει. Όταν ρουφιανεύει πάνω, αυξήσει το λε τον αφεντικό. Βεβαίω. Για του άλλου δηλαδή πα. Όχι, για μένα. Α, για σένα πας. Για μένα. Επειδή είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Ο καθένας για τη δική του ψυχή παλεύει και για τη δική του οικογένεια. Ναι, το αυξήσεις όμως το πες για τους άλλους. Όταν μου ζητήθηκε ο λόγος. Συγχαρητήρια, Γρηγόρη. Όταν μου ζητήθηκε ο λόγος, ναι. Δημόσια. Το πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Το πόσο... Δεν είμαι καλός άνθρωπος. Είσαι. Τόσο... Δεν είμαι καλός. Τόσο αλτρουιστής. Όχι. Τόσο καλός άνθρωπος. Είμαι ακριβοδίκαιος. Που ζήτησες αυξήσεις. Είμαι έντιμος. Για τους άλλους. Για όλους. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Δηλαδή, εσύ φέρε μου τα χαρτομάτιλα μάνεξ. Εκεί έξω, γιατί δεν έχει χαρτομάτιλα, κλεμμένα είναι αυτά ναι, που έχει. Μην στεναχωρήσει. Αρχίζω να κλαίω, συγκινήθηκα τώρα. Κλάψε, τέτοιο πράγμα. Κλάψε, ο Γρηγόρης που πήγε και είπε το αφεντικό. Κατάλαβε. Πολύ συγκινούμε. Πάμε στα θέματα. Έχει και πατσαβούρα στο. Είσαι καλό άνθρωπο, το ξέρει όλο ο κόσμο. Ότι είσαι σωστό άνθρωπο, αλτρουιστή, βοηθά του ανθρώπου. Αυτό που είπε στο τέλο, αφού θε να ξεκινήσουμε έτσι. Ναι, εντάξει. Αυτό ναι. Που είπε στο φινάλι τη εκπομπή, για πε μου, εξήγησε το με ελληνικά, για να το καταλάβω. Ποιο είναι το φινάλι. Γιατί κλείσαμε την εκπομπή λέγοντα εσύ να σε δω τώρα πώ θα πα στο Καθατζόγλιο. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Θε τον αέρα να το συζητήσουμε και αυτό. Φυσικά. Θες γιατί λε, εγώ είμαι ρουφιάνο. Μεγαλύτερη ρουφιανιά από αυτό. Ναι. Και να μην το χαρακτηρίζω αλλιώς δεν υπάρχει. Ναι. Εκτός αν είναι πλάκα. Αν είναι πλάκα το δέχομαι. Ναι. Είναι πλάκα ή είναι σοβαρό. Όχι, δεν είναι πλάκα, είναι σοβαρό. Ναι, δηλαδή... είναι σοβαρό. Κοίταξε, εσείς τώρα στον Ηρακλή έχετε αυτό το σύνδρομο του Αριανού. Δηλαδή. Ποιοι στον Ηρακλή. Θα σου πω. Ναι. Δημιουργήθηκε ένα θεματάκι εδώ πέρα μεταξύ δύο Ηρακλειδέων. Ποιοι είναι οι Ηρακλειδείς. Λοιπόν, δεν ξέρω ο κόσμος γιατί λέω εγώ. Δεν ξέρω ο κόσμος. Ακούει κάποιος για πρώτη φορά. Ποιοι οι Ηρακλειδείς έχουν το σύνδρομο του Αριανού. Δηλαδή. Ό,τι καταστροφή κάνανε οι Αριανοί στο σύλλογό τους, πάτε να κάνετε εσείς το δικό σας. Ηρακλήδης. Φαγώνεστε, όχι τι είπες εσύ εκείνο, γιατί έκανε τα. Ποιοι, ονόματα και διευθύνσεις. Δεν θα πω κανένα όνομα, καμία διεύθυνση. Οπότε, όταν υπάρχει μια. Όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση σε μια οικογένεια. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια αντιπάραθεση σε μια οικογένεια και εγώ ανήκω σε μια οικογένεια, πιθανότατα να πάω στο γήπεδο να με πάρει μπάλα ή γρίνια. Το πώς θα πας στον Καφτατζόγλου δεν σημαίνει ότι θα σε δίνουν. Σημαίνει ότι θα σε πουν γιατί αυτό, γιατί εκείνο, θα σε ζαλίσουν. Ναι. Δεν θα σε δίνουν. Είσαι καλός άνθρωπος εσύ. Εξάλλου είσαι αλτρουιστής. Δεν είπα ότι είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ τι σχέση έχω με όλο αυτό. Εσύ τι σχέση έχεις με όλο αυτό. Ναι. Ότι είσαι και εσύ στην οικογένεια του Ηρακλή και σου δίνω εγώ μια συμβουλή σαν μεγαλύτερος και σαν εμπειρότερος στα θέματα του ποδοσφαίρου. Ναι. Ότι αυτό που κάνετε ο ένας με τον άλλον και αυτή η αντιπαράθεση. Ποιος έκανε τι. Γενικά στον Ηρακλή τελευταία. Ναι. Θες να μιλήσω. Ναι. Γενικά στον Ηρακλή τελευταία γίνεται μια ιστορία αντιπαραθέσεων. Αν θες να μιλήσω. Φυσικά. Πάνε σε μια ταβέρνα εδώ, στο Γλυκάνισο. Πλακώνονται οι Ηρακλειδείς μεταξύ. Μη μου λες όχι. Πάει ο Παπαζαφυρίου, μαλώνει με τον Ολλανδό. Τάλε κουάλε με τους Αριανούς είστε. Αυτό που κάνετε μεταξύ σας, αυτό λέω να δω πώς θα πάει στο Καφτατζόγλιο. Γιατί είναι μια παράταξη εδώ, θα πάει άλλη παράταξη εκεί. Θα πάει άλλη παράταξη εκεί. Παραταξιακοί αρχίζεστε και γίνεστε. Δεν υπάρχει καμία παράταξη. Το κατάλαβες αυτό που σου λέω. Όχι. Και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό ποδοσφαιρικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Για τις ομάδες, τους οπαδούς, τους οργανωμένους, τους παράγοντες, τους απλούς παράγοντες. Ολοκλήρωσα, ναι. Εγώ λέω το τόσο το έκανες τόσο. Και εσύ το δικό σου το τόσο το κάνεις τόσο. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κρινόμαστε. Καμιά φορά κρινόμαστε με τη σειρά. Αν νομίζεις δηλαδή ότι
πρέπει ότι όλα είναι αστεία και εσύ μπορεί να κάνεις μόνο τίποτα απλά. Δεν είναι αστείο. Εντάξει. Αλλά όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν με χιούμορ και πρέπει η εκπομπή μας να είναι χιουμοριστική. Βεβαίως. Και ακόμα και τις αντιπαραθέσεις. Από το χιούμορ μέχρι να. Αλλά πρέπει να το έχεις το άτιμο. Δηλαδή δεν πρέπει να το. Δεν διδάσκεται και αυτό το άτιμο. Ποιο να διδαχτεί. Το χιούμορ, το ηθοποιηλίκι, το τερματοφυλίκι, το σταριλίκι, το τραγουδιστηλίκι. Δεν διδάσκονται. Αυτό είναι το θέμα. Και το ταλέντο θέλει δουλειά ξανά. Σωστό. Okay. Οπότε σωστό. Η ένστασή σου ποια είναι. Δεν έχω εγώ στη ζωή μου καμία ένσταση. Όχι, έχεις. Για να θίγεις κάτι, έχεις μια ένσταση. Όχι, εγώ δεν θέλω στη δουλειά μου όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα και δεν είναι θέμα δικό μου, δεν είναι πρόβλημα δικό μου, να μην το παρουσιάσω ως θέμα. Εμένα λοιπόν θα με κατηγορήσεις αν πω κάτι ψέματα, θα με λιδωρήσεις αν κάνω μια ατιμία κτλ. Αν πω κάτι που είναι αλήθεια. Και σε ενοχλεί αλήθεια, ή εσένα ή οποιοδήποτε άλλον, είναι πρόβλημά σας. Εγώ είμαι φιλαλήθης. Έχω κουσούρια πάρα πολλά. Είμαι όμως φιλαλήθης. Πού είναι η αλήθεια λοιπόν στο ότι άμα να σε δω πώς θα πας στο καταζόγλιο. Όταν έχω από τη μια τον κύριο Παπαζαφυρίου και την άλλη τον Ολλανδό. Την άλλη πάνε πλακώνονται στο γλυκάνισο στο ξύλο. Mm. Παράταξη μία, παράταξη την άλλη. Αναγκαστικά είσαι στην οικογένεια, θα πρέπει να μπεις και να μπεις σε μια διαδικασία. Ποια διαδικασία? Διαδικασία να πας να δικαιολογήσεις ή να μην δικαιολογήσεις μια κατάσταση. Πρέπει να μπεις στο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει να σε δω. Και τον Αριανό που πάει, σου περάς από τη μια, η ορολοχήτης από την άλλη, σκύλος από την άλλη, μπολντόκα από την άλλη. Μπαίνει σε διαδικασία παράταξης. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι αγαπημένη όμως και δεν έχει τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, δεν μπαίνεις εσύ στο πρόβλημα. Ότι θέλουμε κάποια πράγματα και είσαι αφαιρέγγιος στο οποίο λέμε. Ποιο είναι το αφαιρέγγιος? Μου λες μίλα. Όταν λες μίλα σε μένα, ναι. Όταν μου λες μίλα, ναι. Εγώ μιλάω. Μη με κάνεις μετανοήματα, μη τα λες και γκριμάτσες. Ναι, όχι μιλες εκείνο, μιλες άλλο. Αφού θες να πιάσεις κουβέντα. Σου έκανα κανένα. Άκου εδώ. Εγώ μίλησα για το χθεσινό θέμα. Για το χθεσινό θέμα έχει πάρει. Πώς το λένε. Και αναφέρεσαι τώρα σε κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Έχει πολλές σχέσεις, κόκκινε. Όταν μια οικογένεια αντιπαρατίθεται και έχει δικά της θέματα ο ένας με τον άλλον, αριανίζεται. Και μιμήστε τους άλλους που καταστράφηκαν. Θες σαν σύμβουλο Γραπτόπουλου να σου το πω. Τα άλλα όλα άστα. Και άσε τώρα τις γκριμάτσες και να μου κάνεις μηνύματα σαν σήματα μόνο. Σε έκαναν οι μηνύματα. Με κάνεις, μη μιλάς, με πιάνεις το χέρι. Ναι, μη με τα κάνεις αυτά. Σε έπιασα χέρι. Μη με πιάνεις ούτε χέρι ούτε πόδι. Εσύ ρε φίλε, δεν σέβεσαι τίποτα. Δεν σέβομαι τίποτα. Πάμε παρακάτω. Μη με ανάβεις τώρα γιατί είμαι σε φόρμα μεγάλη. Μη με κάνεις τώρα. Πάμε στα θέματα. Ναι. Θεωρείται φόρμα. Θεωρείται φόρμα. Όταν βλέπεις ένα θέμα σε μια οικογένεια, το οποίο το μιμείται από μια άλλη κακή οικογένεια, τότε είναι κακό παράδειγμα, κύριε. Το κατάλαβες, άντε πιες τον καφέ στο σλούρπ τώρα. Άντε. Πάμε στα θέματα. Έκανες και σλούρπ. Σλούρπ έκανες. Μάλιστα. Μάλιστα. Βελίδης έκλεισε. Ο Βελίδης έκλεισε και πολύ καλά έκανε. Τα γράφουμε και σήμερα. Μπράβο, καλά κάνουμε. Παίρνει θέση βασικού. Για 2,5 χρόνια. Ναι, ρωτάω. Είναι φυσικά. Παράλογο αυτό το ερώτημά μου. Ο Βελίδης πατάει εδώ και βρίσκεται εκεί. Θα σου πω γιατί. Παίρνουν την εφημερίδα χτες. Ποιαν, τη σημερινή. Τη χθεσινή. Χθεσινή. Και διαβάζω τον Γρηγοριάδη. Τι είπε ο Γρηγοριάδης. Διάβαζα όλα τα άρθρα γιατί είχα χρόνο. Μπράβο, και μπράβο. Και πέφτει το μάτι μου εκεί. Τι είπε. Και λέει, θα πανηγύριζα. Ναι. Αν έπαιρνα τον Ρομπέρτο. Θα πανηγύριζε. Αν έπαιρνα τον Ρομπέρτο. Να προτρέψει τον κύριο Σαββίδη, ο κύριο Γρηγοριάδη. Όχι. Να πάρει τον Ρομπέρτο. Γιατί είναι μια... λάθος τακτική γι' αυτό. Είναι λάθος προσέγγιση. Πολύ καλή προσέγγιση. Είναι προσέγγιση πρωταθλητισμού, βεβαίως. Ο Παοξής, ο οποίος είναι οπαδός, ναι. Αυτός λέει: αν θέλω να κάνω πρωταθλητισμό, ναι. Θα πάρω από τον πρωταθλητή ναι. Τον καλύτερο του παίκτη. Τον καλύτερο του παίκτη. Συμφωνώ και με αυτά. Να πάρει το Φορτούνι, γιατί τον παίρνει. Εσύ, συζητάμε. Το Φορτούνι μόνο σου και συμφωνώ με αυτό που λες. Γιατί μιλά σωστά. Στο συγκεκριμένο θέμα, ναι. Ότι ο Φορτούνης είναι υπερεκτιμημένος. Πολύ, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ καλός. Αλλά ό,τι μου έλεγες έξω για τον Μπερμπάτοφ, το ίδιο γίνεται με τον Φορτούνη και ας είναι σε διαφορετικές ηλικίες. Δεν πάει το Βέλιο. Να τελειώσω. Ναι, εγώ λέω προτάσεις για τον Γρηγοριάδη που λες, ότι είπε. Γιατί Στέλιος, για το Βέλιο υπάρχει μια δικλίδα συγκεκριμένη. Τι είναι η δικλίδα? Που λέει το εξής. Η δικλίδα ο είναι. Βέλιος, ναι, τι είναι ο Βέλιος. Ο Βέλιος δεν πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν πάει στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος το έχει δηλώσει. Άμα του στάξει το μουρμούρι, δεν πάει στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος είπε δεν το πάει. Το μουρμούρι. Δεν το ξέρω. Ρε όταν πες το μουρμούρι. Δεν είμαι μάνατζερ. Ναι. Ούτε μπορώ να μιλάει. Εμένα κοιτά. Επειδή. Το ξέρει το μουρμούρι. Όταν μουρμουράει το μουρμούρι, το ξέρει. Όταν δει το μουρμούρι. Ο άνθρωπος δήλωσε ότι δεν πάει. Και ο Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν πάει στον πόνο στο Ολυμπιακό. Okay. Είδε το μουρμούρι και πήγε. Οπότε όταν τον βλέπουμε τώρα τον Γεωργιάδη, το λένε ρε φίλε, άλλα έλεγε τότε. Ο Τερζανίδης είδε το μουρμούρι και πήγε στη Λεωφόρο. Ο Ασλανίδης είδε το μουρμούρι και πήγε στη Λεωφόρο. Ναι. Ο Γούναρης είδε το μουρμούρι και πήγε στο Καραϊσκάκι. Και όποιο δει το μουρμούρι και δεν πάει, όταν δει το μουρμούρι και λέει εγώ δεν πάω στον ΠΑΟΚ, να του πω ένα μπράβο ρε φίλε, σε προσκυνήσω σαν τον Άγιο Ραφαήλ.
Όταν δει το μουρμούρι. Μέχρι να γίνει αυτό, ναι, ναι, δεν μπορεί να πεις ότι ναι, θα το, δεν ότι το είναι ανακόλουθο. Είναι ανακόλουθος, κύριε. Όταν δει το μουρμούρι, όταν το πει όχι, άκουδο. Όταν, και άλλοι λέει, εγώ δεν πάω επιπληρωμή με άντρα. Άμα τη σκάσει άλλο το τριχίλιαρο να πούμε το μουρμούρι και τι πει μωρό μου θα πας εκεί στα σάλε και στα μαλέ. Εσύ θέλεις να βγάλεις τον άλλον αμαρτωλό, πρέπει να αμαρτήσει. Μα είσαι αμαρτωλός εκ της φύσεως. Να αμαρτήσει. Κόκκινη, είσαι... Ναι, να με χρεώσει για κάτι που έχω είσαι κάνει. Είσαι αμαρτωλός εκ της φύσεως. Λογικό. Όχι εσύ, όλοι μας. Λογικό είναι. Άντε, να αμαρτήσει όμως κάποιος και, όλοι και έχουν... μετά. Και άκου και το άλλο. Ρε, άκουμε. Όλοι έχουν ρε μια τιμή. Να αμαρτήσει. Εσύ λες εγώ δεν τα παίρνω ποτέ. Πες μας. Μέχρι πόσα λεφτά δεν τα παίρνεις. Ναι. Το κατάλαβες. Γιατί λες δεν τα παίρνω. Εσύ πες ότι τα παίρνω. Για ένα σάντουιτς. Εσύ πες ότι τα παίρνω. Για δυο σάντουιτς. Για τρία σάντουιτς και μια πάπρικα. Μιλάς σοβαρά ή γελιοποιείς. Πρέπει να προχωράσεις με ένα γελιοποιούμε. Πες μας. Όταν το κάνει το λάθος, όταν το κάνει το λάθος αυτό ο ποδοσφαιριστής. Ναι, 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 ναι. Και αυτό που είπε ναι, δεν το τηρήσει. Ναι. Γιατί όντως τους κάσουν πολλά λεφτά. Ναι. Να πω και να βγω και να πω, είσαι ανακόλουθος. Πριν το κάνει. Πριν το κάνει. Θα του δώσω συγχαρητήρια εγώ. Δεν του δίνω συγχαρητήρια. Γιατί δεν είδε το μουρμούρι. Όταν δει το μουρμούρι. Έδωσα συγχαρητήρια. Ναι, εσύ είναι προχθέτη. Απόστολος. Και εγώ νόμιζα μιλούσε για τον Τζιτζικώστα. Ποιο Απόστολος είναι κόκκινο. Ο Απόστολος. Εγώ με τον Απόστολο το μεγάλο στα γονατά μου. Ο επίνευτο πιπερό που του δίνα το γάλα. Εγώ τον Απόστολο. Ποιο είναι Απόστολο, ρε παιδί. Το Βέλιο. Σε ποιο κινηματογράφο τα βλέπεις αυτά. Εγώ τα βλέπω στο κινηματογράφο. Ειλικρινά, δηλαδή. Εγώ το Σταρ βλέπω καημένος και ένα θρίλερ. Αδικείς. Αδικούμε. Αδικείς. Αδικούμε. Αδικούμε. Λοιπόν. Ναι. Να κάνει κάποιος κάτι λάθος. Ναι, ναι, εσύ πριν κάποιος κάνει λάθος, τον έβγαλε εγκληματία. Τον έβγαλα εγκληματία. Να γίνει η πρόταση. Ναι, ναι. Οπότε, εγώ λέω τώρα, αυτό που λες είναι κάτι πολύ ωραίο. Ναι, 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 ναι. Τολμάει να κάνει πρόταση ο Σαββίδης να πάρει το Βέλιο. Ω, φοβάται τη θύρα 10, τον Πιφτέκι φοβάται και το Μάνο. Όχι, φοβάται. Ρε φίλε, το ποσό το οποίο θέλει, δεν ναι, κατάλαβε. Ποιο θέλει, δηλαδή. Το οποίο αξιώνει. Πόσο αξιώνει. Δεν ξέρω. Στην πείνα του απάνω. Δεν ξέρω. Και στη λιγούρα δεν είμαι μάνατζερ, μπερδεύεσαι. Άκου δωρε, το θέμα. Δεν είμαι μάνατζερ. Άκου εμένα. Μόνο είχε πει πριν από καιρό. Ναι, ναι, ναι. Και σου λέω είναι έξυπνο αυτό. Ναι. Λες, αν θέλει να γεμίσει την Τούμπα ο Ιβάν, ναι, πρέπει να πάρει το Βέλιο. Έτσι. Λοιπόν, και σου λέω, μπορεί να τον πάρει. Όχι, δεν φοβάται. Δεν μπορεί να τον πάρει. Να τελειώσει. Έχει τόσα λεφτά ο Παπαθανασάκης από τον Καρασγέρης που άμα τον πει ο Βδός... Να τελειώσω. Ναι, τελείωσε. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα τον πάρει. Ναι, ναι, ναι. Ούτε λέω κάποιος την Άγιο. Ναι, ναι, ναι. Και σου λέω, σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει μέχρι τώρα. Ποιος τα δήλωσε. Ο Βέλιος. Όχι, ο Απόστολος. Αστείο είναι αυτό. Αστείο είναι τι είναι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Δεν πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Τελείωσε. Όχι στον ΠΑΟΚ. Άμα πάει, τι θα το πούμε. Ότι είσαι μία από τα ίδια. Παλιάνθρωπε! Όχι, ρε, γιατί παλιά. Είναι παλιάνθρωπος. Ελεϊνέ! Κάποιος ο οποίος κοιτάει να πάρει. Προδότη! Κα... Ποιος είναι ο προδότης. Εταιρείες είναι ομάδες. Α, εταιρείες είναι ομάδες. Φυσικά. Τι είναι. Τότε είναι φελός ο Βέλιος που επειδή είναι εταιρείες ομάδες δεν φεύγω από αυτή την εταιρεία. Δικαίωμά του να πει ό,τι θέλει. Ναι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Ναι. Ο καθένας. Ναι. Όπως εσύ λες, ό,τι θέλεις. Ναι. Λένε και αυτοί ό,τι γουστάρουν. Καλό. Σωστό. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι, αλλά εμένα με σκίζουν στα social media. Μου λένε την ελίκη. Εσύ σκίζεις όλο τον κόσμο, χωρίς να κάνει τίποτα. Τι εμένα δεν με σκίζουν, καλά με κάνουν. Ρε εσύ, επαναλαμβάνω, εσύ πριν κάνει κάποιος κάτι, ναι, τον βγάζεις φταίχτη. Ας κάνει, ναι, ναι, και μετά ας πεις οτιδήποτε. Τι, τι πάει τελείως. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλό Εβιτάλ. 10 μοναδικά συστατικά συνθέτουν μία κριτική συνταγή βιολογικής αλόης με κρύταμο, δίκταμο, υαλουρονικό οξύ, έχουμε δουλειά. Τι δουλειά έχουμε. Έχουμε δουλειά, μην πάμε, δεν πάω στενά. Δεν θα φύγει τίποτα αύριο, έχουμε δουλειά σου λέω. Λοιπόν, και μπορείτε να το πάρετε και να δείτε μεγάλη διαφορά στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, καθώς βελτιώνει την άμυνα του οργανισμού, βοηθάει πάρα πολύ σε όσους έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις, με χιλιαδιό, και μπορείτε να το αποκτήσετε τώρα αντί για 55 ευρώ με 34 ευρώ και 90 λεπτά τηλεφωνώντας στο 2312 200 500. Το έχεις αυτό που σε είπα, και επειδή αμφιβάλλετε για το πως μπορεί να γίνει κάτι, φωτάρα μου σ' αγαπάω και δεν το κάνω από εμπάθεια, ακούστε τι παθαίνει Πιάκος και κοντεύω να τρακάρω. 2312 200 500. Ανθρώπινο, άμα το δώσω του Χαϊβάν του Λαπ θα κάνει 800 λάθη. Αυτό το 500 πάντως έχει γράψει ιστορία. Έχει γράψει ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Πάμε. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε.
trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line, just keep trucking on. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς χαρακτήρες. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Αποκτάτε τώρα το Skoda Octavia με κινητήρα 1300 TSI, με κινητήρα φυσικού αέριου. Φυσικό αέριο γεμίζει με 10 ευρώ παρακαλώ το ρεζερβουάρ και μπορείτε να το αποκτήσετε με συνολικό όφελος 3.500 ευρώ. Και οι επαγγελματίες και οι υπόλοιποι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή στο 596-690. Ιδάλως, η εταιρεία είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και με Skoda και με, και με Kia και με Octavia. Λοιπόν, επειδή λες πολλές ανακρίβειες, μάρτυρας ο Σωτήρης, έλα εδώ, συνάδελφος από την εφημερίδα. Τι έγινε με τα πιτάκια λίγο? Όχι, όχι. Γιατί το, είσαι φιλαλήθης. Έλα εδώ, λοιπόν, ενημέρωσε τον κύριο. Και αυτό είναι από το Ζου. Είναι από το Republic. Ήταν παρόν στην κοπή. Εμένα μου είπαμε το Ζου ότι ο κόκκινος πήρε 20 πιτάκια. Φέρε μου έναν. Τι φέρε μου, να ψάχνω από το Ζου. Φέρνω έναν που ήταν εδώ στην κοπή. Αυτό δεν είναι ένα, αυτό είναι δύο. Όχι, το... είναι δύο, ωραία. Πες τι έγινε με τα πιτάκια. Ωραία. Λοιπόν, νούμερο ένα. Όντως υπήρξε η κουβέντα για τις αυξήσεις. Για ποιον, για τον εαυτό του. Όχι, για όλους. Είπα αυξήσεις για όλους. Ξεκάθαρο. Ένα και ένα δεύτερο μετά τα μαζέψανε. Και τα πήγανε πάνω, οπότε αυτό που λες δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν απολύθηκαν τρεις για να πληρώνουν τον κόκκινο. Δεν μπορεί να γίνει με τα πιτάκια. Δεν είπε ο κόκκινος, καλέ, μειώστε με το μισθό, κρατήστε αυτούς. Δεν μπορεί να κάνει ο κόκκινος. Δεν μπορεί να κάνει. Τα και τα πιτάκια πήγανε πάνω όσα περισσέψαν. Γύφτο, αστείο. Παπατζή. Γύφτο. Λοιπόν, Γιώργος Μπούζος. Γέλα, ρε. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη καταρχήν που διακόπτω εδώ την εκπομπή και διακόπτω και τη ροή. Δημιουργήθηκε όμως ένα θέμα χθες εδώ στην εκπομπή που έχει να κάνει με το ραδιόφωνο και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. Να δημιουργείται δηλαδή η εντύπωση ότι υπάρχει είτε λογοκρισία, είτε ότι φιλτράρουμε τα τηλεφωνήματα των ακροατών ή τους βάζουμε φήμωτρο ή οτιδήποτε άλλο. Και το λέω ξεκάθαρα και εσείς το ξέρετε και οι δύο πάρα πολύ καλά, αλλά σε αυτό μπορούν να συνηγορήσουν και όλοι οι παραγωγοί και οι δημοσιογράφοι του ραδιοφώνου, ότι το Μετρόπολης είναι το πλέον δημοκρατικό ραδιόφωνο, όπου ακούγονται όλοι και όλα. Και ποτέ δεν υπήρξε γραμμή και ποτέ κανένας δεν πλησίασε κανένα να του πει πες αυτό ή πες το άλλο, όπως ποτέ δεν έχει κοπεί στον αέρα ακροατής ο οποίος δεν βρίζει, δεν χαρακτηρίζει, δεν σπηλώνει, δεν προσβάλλει, δεν διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, δεν δίνει ανυπόστατα σενάρια, δεν δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Έτσι, λοιπόν. Το λέω αυτό γιατί χθες ο ακροατής Ολλανδός, ο οποίος φιλοξενήθηκε εδώ και δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα, επειδή ο Ολλανδός, ο οποίος ειλικρινά δεν ξέρω και ποιος είναι, γιατί είναι προτιμότερο να μιλάμε όλοι με ονοματεπώνυμα, είχε καταφερθεί εναντίον του Κώστα Παζαφυρίου. Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το Μετρόπολης σέβεται, τιμά, υπολείπτεται τον Κώστα Παζαφυρίου, όπως από την άλλη πλευρά σέβεται, εκτιμά και υπολείπτεται και τον τελευταίο ακροατή, όποιος και αν είναι, από όπου και αν είναι. Όμως εδώ δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον ακροατή, πολύ περισσότερο όταν είναι και ανώνυμος, αλλά ακόμα και με επώνυμο να ήταν, να προσβάλλει δημόσια μέσα από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου τον οποιονδήποτε, ή να του αποδίδει μειωτικούς χαρακτηρισμούς, είτε να τον βρίζει, να τον βαφτίζει κλέφτη ή απατεώνα. Αυτό δεν γίνεται σε καμία μα καμία περίπτωση. Δηλαδή, και στη δική μου εκπομπή, αν ανοίξω γραμμές και έρθει κάποιος και πει είναι κλέφτης ο Ραυτόπουλος, θα του πω stop, πέταξε τον έξω, κόψτε να τώρα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Επίσης εδώ θέλω να πω ότι, Κωστή, και νομίζω πρέπει να το αποκαταστήσουμε και αυτό, δεν υπήρξε ποτέ αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κώστα Παζαφυρίου και τον συγκεκριμένο οπαδό. Γιατί αντιπαράθεση σημαίνει εγώ είμαι από εδώ, εσείς από την άλλη,
και έχουμε μια αντιπαράθεση πάνω σε ένα γεγονός. Αυτό δεν υπήρξε. Ο Ολλανδός, σωστά. Ο Ολλανδός, άρα τώρα. Όχι, δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε αντιπαράθεση. Όχι, δεν υπήρξε. Μπορεί να βγει κανονικά τώρα και να μιλήσει ο άνθρωπος. Δεν υπήρξε αντιπαράθεση. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως το ξεκαθαρίζω και αυτό, ότι δεν μπορεί κανένας να βγαίνει και να λέει ή ότι το ραδιόφωνο είναι φασιστικό ή ότι υπάρχει μια φασιστική λογική και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι. Ειλικρινά το λέω τελειωμένο. Άκουγα χθες, να δώσω το παράδειγμα ότι δεν ισχύει αυτό. Άκουγα χθες τον Μάνο, τον συμπαθή Μάνο, ο οποίος έλεγε μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου, του δικού μας ραδιοφώνου, για να δεις ποιο είναι το άκρον άωτον της δημοκρατίας που συμβαίνει εδώ. Και έλεγε ο Μάνος εδώ, εγώ καλώ τους φίλους του Ηρακλή να μην ξανακούσουν ποτέ Μετρόπολη 95,5. Και εγώ ρωτάω, πες μου εσύ ένα μέσο το οποίο δίνει βήμα στον ακροατή του να βγαίνει δημόσια και να λέει μη με ξανακούς ποτέ. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Αλλά γι' αυτό είμαστε μια μεγάλη και αγαπημένη παρέα. Αν τώρα, για να το πάω στο θέμα του Ολλανδού, αν ο Ολλανδός θέλει να πει κάτι για τον Κώστα Παπαζαφυρίου, μπορεί ο Παπαζαφυρίου έχει τη δική του εκπομπή. Δηλαδή, είναι δύο τα θέματα που μπαίνουν. Το ένα, δεν μπορώ να βρίζω τον άλλον πίσω από την ανωνυμία μου, δημόσια, και να του αποδίδω αναπόδεικτους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, αν εγώ βγω και πω ο Ραπτόπουλος είναι κλέφτης, τα παίρνει, είναι απατεώνας, είναι πασιφανές ότι αυτά τα πράγματα είναι μηνύσιμα. Και για να πω τόσο χοντράδες, θα πρέπει να μπορώ να τις αποδείξω. Πού να τις αποδείξω? Στο μικρόφωνο ενός ραδιοφώνου δεν αποδεικνύονται. Αυτά αποδεικνύονται σε ένα δικαστήριο. Πόσο περισσότερο όταν το λέω ανώνυμα. Το δεύτερο. Δεν μπορώ να βγω και να πω ότι ο Ραπτόπουλος είναι απατεώνας, κλέφτης και εγώ δεν ξέρω τι, για ένα ακόμη λόγο. Ότι δεν είναι ο Ραπτόπουλος εδώ για να υπάρχει αντίλογος. Αυτό είναι, έχει και μια ανηθικότητα μέσα του. Άρα, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Μπορώ να βγω και να πω, ειλικρινά το λέω έτσι, να βγω και να πω ο Μπούζος είναι κακός δημοσιογράφος. Είναι μια κρίση, μπορώ να την κάνω. Ευπρόσδεκτη. Ο καθένας έχει δικαίωμα στα πάντα και στο λόγο. Εδώ μας έχουν. Δηλαδή, πρόσεξε λίγο. Εδώ, στις γκάφες που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, για να το πω πραγματικά, ναι. Βλέπεις ότι θα κάνεις σαρδάμ, θα κάνεις μία γκάφα, μας παίρνουν εμάς εδώ, ραγκάτσι το πρωί, τα παιδιά, κασαμπάκας, και γελάνε όλοι, και εγώ, με τις γκάφες τις δικές μας. Αυτό είναι ελευθερία. Γιώργο. Από αυτό όμως, μέχρι το να βγαίνω δημόσια και να βρίζω ή να προσβάλλω ή να μειώνω κάποιον, υπάρχει τεράστια διαφορά. Και ειλικρινά σου λέω, όταν εμείς οι ίδιοι σατιρίζουμε τους εαυτούς μας, όταν εμείς οι ίδιοι δίνουμε βήμα στους ανθρώπους να λένε μην ξανακούτε ποτέ το Μετρόπολης, πραγματικά σου λέω, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα όταν ακούω ότι ξέρεις αυτό είναι φασιστικό το ραδιόφωνο, ότι υπάρχει μια άλλη συμπεριφορά, ότι υπάρχει λογοκρισία. Εδώ είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Και όπως είπα πριν, το ραδιόφωνο σέβεται, τιμά, υπολείπτεται τον Κώστα Παπαζαφυρίου, όπως από την άλλη πλευρά σέβεται, τιμά και υπολείπτεται και τον τελευταίο ανώνυμο ακροατή, ο οποίος όμως σέβεται τους κανόνες της παρέας και δεν βγαίνει είτε για να βρίσει. Μα να σου πω κάτι άλλο. Εδώ βγαίνει ο Χ ανώνυμος να βρίσει τον Ψ ανώνυμο. Και λέμε στοπ. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να βρίζεις με το ένας με τον άλλον. Να μπορώ να πω δύο και πράγματα. Και να πω και το άλλο για να μην δημιουργείται. Ναι. Επίσης, το ξαναλέω, εσφαλμένη εντύπωση, δεν υπήρξε ποτέ ναι. αντιπαράθεση. Λοιπόν. Έτσι, για να το κλείσουμε γι' αυτό. Λοιπόν. Θα πω μια κουβέντα μόνο και δεν θα πω ξανά τίποτα. Σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε εδώ, όπως πιάνουμε μικρόφωνο, ο καθενός η καμπούρα αντέχει μια αλφα κριτική. Η δικιά μου η καμπούρα αντέχει πολύ. Του κόκκινου αντέχει λιγότερο. Πιθανόν του Παπαζαφυρίου να αντέχει πολύ, πολύ λιγότερο. Και αυτό είναι ένα θέμα. Πρόσεξε λίγο. Εγώ σαν Ραπτόπουλος λέω ότι εγώ μπορώ να σηκώσω 200 κιλά πάγκο. Ο κόκκινος 80. Παπαζαφυρίου 50. Το καταλαβαίνω. Το κατανοώ. Το κατανοώ. Κοίταξε. Κάποιον άλλον. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Παιδιά, θα έχετε το μικρόφωνο. Θα έχετε το μικρόφωνο συνέχεια και θα πείτε ό,τι θέλετε. Προσέξτε λίγο. Εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Την κριτική την δεχόμαστε όλοι. Και εγώ και εσύ. Όχι. Και ο Παπαζαφυρίου. Μισό λεπτό. Όμως, αν βγω εγώ, εύκολα, πρόσεξε λίγο να δεις την κριτική. Όπως ο κύριος που κλείνει το τηλέφωνο εύκολα. Κλείστο! Δικαίωμά μου. Δικαίωμά σου. Και εγώ με ένα δικαίωμά μου να λέω ότι το μπάγκο που σηκώνω εγώ δεν πάω να το σηκώσει. Σε είπε κανείς όχι. Μπροστά μου. Ναι. Δεν κατάλαβες κάτι βασικό. Όταν ο άλλος έχει την εκπομπή του Παπαζαφυρίου, ο Μπούζος, οποιοδήποτε που ανοίγει γραμμές. Να πάρει εκεί και να πει ότι θέλει για το μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, να το πω ένα, και να φύγω για να λεπτό, συνεχίσετε. Όχι, μισό λεπτό.
Ο Παπαζαφυρίου δεν λέει για μένα στη δική του εκπομπή. Μ' άκουσε σε μένα να λέω για τον Παπαζαφυρίου τίποτα. Λοιπόν, θα πω τώρα τον άλλο. Γιατί λες για μένα, τον ακούω. Τον ακούω. Και τι να κάνω. Δέχομαι την κριτική του. Όπως λοιπόν δέχομαι εγώ την κριτική σου, Παπαζαφυρίου, στην εκπομπή σου, θα δεχτείς και εσύ του ακροατή μου. Γιατί εγώ, άμα κάνω κριτική, μπορεί να είμαι πολύ σκληρότερη. Το κόβω εδώ. Τελείωσε. Κοίταξε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Όταν εμένα με πηδάει το ίδιο μου το ραδιόφωνο και από παλιότερα έτσι έφαγε ξύλο Δούκα εδώ. Και ο άλλος έκανε το διευθυντή και έβγαλε την ουρά του απ' έξω. Του είπε το πατέρα μου του Πετρουλάκη. Συνεχίζει. Εγώ είμαι 35 χρονών. Στην τρέλα μου επάνω. Τον πλάκωσα. Μια. Έβγαινε άλλος με το μουστάκι, η κότα. Μια. Δεν γίνεται ούτε στην Ουγκάντα. Όταν λοιπόν εγώ, Σαραπτόπουλος, δέχομαι την κριτική ακόμα και από το ίδιο μου το ραδιόφωνο, θεωρώ απαράδεκτο, Σαραπτόπουλος, ο ακροατής μου να μην. Και δεν είπε για κανένα Παπαζαφυρίου τίποτα. Όπως λοιπόν εγώ δεν πιάνω τον Ανδρώνη να του πω, ξέρεις κύριε Ανδρώνη, ο Παπαζαφυρίου είπε για μένα αυτό, για τις τράπεζες και τα λοιπά. Σταμάτα κόκκινα, θα σου έρθει σφαλιάρα τώρα. Λοιπόν, θα φας ένα μπάτσο τώρα. Έτσι λοιπόν και εγώ απαιτώ στη δική μου την εκπομπή ο σωστός ο ακροατής να μην κοπεί από κανέναν. Γιατί άμα πιάσει σε μένα η Σάρα και το παίξω κι εγώ βουγιουκλάκι, το πηδάμε τη μάνα εδώ πέρα. Τελειώσαμε. Κάθεσε εδώ, μη φεύγεις, Κωστή, έλα εδώ. Λοιπόν, Ραπτόπουλος, θα συνεχίσουμε τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Σε αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος, προσέξτε εδώ τι συμβαίνει. Γιατί ο καθένας βλέπει το δίκαιο με την δική του την πλευρά. Το να έχουμε κριτική, για όλους το είπα και εγώ πριν. Ότι μπορείς να βγεις και να κάνεις την κριτική σου, να πεις αυτός είναι κακός δημοσιογράφος. Αυτό είναι μια κρίση. Και είναι ευπρόσδεκτο. Εντός εισαγωγικών. Μπορείς να την κάνεις. Δεν μπορείς όμως να πεις ότι αυτός τα παίρνει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κλέφτης, δεν μπορείς να πεις ότι είναι απατεώνας, δεν μπορείς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, για να τα ξεχωρίσουμε. Και το είπα και πριν, εμείς σαρδάμε εδώ και εμείς οι ίδιοι παίζουμε τα σαρδά μας στον αέρα για να γελάνε όλοι μαζί μας. Και εμείς οι ίδιοι. Γιατί είμαστε όλοι μια παρέα. Από αυτό το σημείο μέχρι να βγαίνεις και να χαρακτηρίζεις όμως έχει τεράστια απόσταση. Και αυτό δεν έχει να κάνει απλά και μόνο να μην χαρακτηρίζεις έναν παραγωγό ή έναν δημοσιογράφο, αλλά να μην χαρακτηρίζει ο ένας ακροατής τον άλλον. Και εδώ επίσης τα πάντα κόβονται. Το λέω για να το τελειώσουμε και να είμαστε ξεκάθαροι. Το ραδιόφωνο είναι απόλυτα δημοκρατικό. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει εδώ η αποθέωση της δημοκρατίας. Και το λέω άλλη μία φορά με τον Μάνο, ο οποίος έλεγε χθες μην ξανακούτε Μετρόπολης. Και το λέει δημόσια. Και το ραδιόφωνο ανοίγει το μικρόφωνο του για να πει ο Μάνος την άποψή του και την ακούνε όλοι. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Άλλο όμως να πεις μην ξανακούς αυτό και όλοι θα κρίνουν αυτό που λες, και άλλο να λες ότι αυτός τα πήρε ή ο άλλος έκλεβε ή αυτός είναι απατεώνας ή να βρίζει το σπίτι του, τη γυναίκα του και πάει λέγοντας. Άρα, άλλο η κριτική, η οποία είναι τεκμηριωμένη με επιχειρήματα, και άλλο να βρίζω, να προσβάλλω, να μειώνω είτε τον ίδιο, είτε την οικογένειά του, είτε τα παιδιά του. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το κλείνουμε εδώ. Τη φιντά το είπαμε, το κλείσαμε, τελείωσε. Πάει. Λοιπόν, έφυγε. Συνέχεια, φιλιά. Κάτσε κόκκινα. Πάρ' την καρέκλα, κάτσε τώρα. Πες μας για το σύστημα τώρα, πώς θα κατέβει ο ΠΑΟ και πώς θα γίνει. Άστε, μην κάνεις τώρα. Ανέλησε το σχέδιο. Έτσι. Όταν η καμπούρα μου αντέχει. Κλείσε λίγο την πόρτα. Τι κλείσε. Κλείσε το DVD, κλείσε την πόρτα. Φυσικά τον είπα, δεν κατάλαβα. Τι. Έχει ζήσει καμιά εταιρεία να λέει υπάλληλο στον υπολογιστή, κλείσε λίγο την πόρτα. Ναι, ρε φίλε, τον είπα. Να σκάψει. Τον είπα. Πολλά πράγματα γίνονται εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, δώσε μου ένα λεπτό λίγο, γιατί οι μπουνιές δεν κάνουν ακούγοντα στον αέρα. Σε φόρμα είσαι, σε φόρμα είσαι. Μια χαρά. Καλά είσαι. Καλά. Μια χαρά. Έχεις. Μια χαρά είμαι. Καλά είσαι. Και για να το κλείσω. Εκλείστο πια. Και για να το κλείσω. Τελείωσε. Εκλείστο. Και για να το κλείσω, επειδή πολύ φαντάζεστε πραγματάκια. Σαν την πεθερά με την ύφη. Κλείστο. Και πάει, για τελείωσε. Να το κλείσω. Άντε πάλι. Κλείστο. Λοιπόν, τον καλό όποτε θέλει να πει δημόσια τι έχω κάνει για πάρτι του ο κύριος Νίκος που θέλει, ο Ολλανδός. Λοιπόν. Ένα Ηρακλή θα μα κάνει εδώ τώρα. Καμία σχέση με τον Ηρακλή. Δεν έχει σχέση με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή τώρα. Εσύ το αντιλήφθηκε λάθο. Δεν έχει σχέση με τον Ηρακλή. Έχει σχέση με τον Ηρακλή. Δεν έχει. Πώ θα γίνει τώρα. Τελείω. Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε. Τελείω. Καλησπέρα, ράψει σήμερα να γράψει την υπέροχη ροκάρε τα λάνια. Ροκάρετε. Να ροκάρουμε, παίζουμε ροκ.
Ροκ παίζουμε. Ναι, κόκκινο το τάμπλετ ανήκει στο ραπ, σε αυτόν έτυχε το Φλουρί και όχι σε σένα. Εσύ μπορείς. Όχι, όχι, εμένα με κράτησε ο Γρηγόρης Φλουρί το βράδυ. Πώς το λένε, πιτάκι το οποίο μέσα είχε. Ήταν και μπαγιάτικο το δικό μου. Γιατί δεν είναι μπαγιάτικο, ρε. Γιατί πέρασαν 5 ώρες παραπάνω. Έχασε την φρεσκάδα. Έχασε την φρεσκάδα του. Η Ελλάδα του. Πρέπει να γίνει σωματείο εργαζομένο στο Μετρόπολη και Μέτροσπορ και πρόεδρο σωματείου να γίνει ο κόκκινο, λέει, να είναι μόνο που χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Χαζηγιώργη μόνο χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Το παίρνω σαν χιούμορ. Ναι. Ο καιρό στην Ξάνθη είναι μια χαρά. Μακάρι. Ναι, με πήρε ο Νίκο από τα Γιαννιτσά, ο οποίο είναι στο σαλέ. Ετοιμάζονται οι παίκτε να φάνε εκεί κτλ. Και μου είπε είναι καλά τα πράγματα. Για να το παιχνίδι. Ναι, θα πάει να δει το παιχνίδι. Ο Νίκο τον έστειλε, είναι άνθρωπό μου. Δεν αμφιβάλλω και ναι. Καλός φίλος. Και καλός φίλος και καλός άνθρωπος. Ερώτηση, βλέπει το παιχνίδι, βλέπει τον καιρό ή βλέπει τον καιρό, είναι στο σαλέ και βλέπει και τον αγωνιστικό χώρο και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι εκεί και θα γίνει το παιχνίδι. Αυτή είναι η είδηση. Μάλιστα. Γιατί όπως λέει και ο Μπούσας, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είστε εσείς. Ραπ τα είπε στα ράτα, λέει μπράβο, σου λέει ελευθερία στον Ολλανδό. Μπράβο, λέει σε μάγκα ένα από εμά, λέει ανοιχτέ γραμμέ για όλου. Για τον Μάνο και τον Ολλανδό και τον Κόκκινο ακούμε εμείς Ηρακλειδείς. Λάθος. Συγχώρεσε με φίλο μου. Άσε μας ρε Μπούζου, λέει, που βγήκε να δικαιολογεί στα δικαιολόγητα, λες και ο Παζαφυρίου είναι ο Πάπας της Ρώμης. Αυτό πιστεύεις εσύ, Γιώργο? Είναι ένα στέλεχος πάρα πολύ καλό. Απλά είναι κάτι το οποίο έχουμε εκπληκτικές εκπομπές, ταπεραμέντο. Έντονη διαφωνία με τον Κώστα και το έχετε και τα ακούτε, γιατί αυτή είναι η γοητεία. Εσείς λέτε κάτι για κάποιον. Εγώ τους κόβω τους ακροατές. Ο Κώστα αφήνει να υποθούν τα πάντα. Ο καθένα έκανε στο είδος. Όταν δεν πειράζουν. Εγώ δεν θέλω ούτε καλό να λένε, ούτε κακό. Όχι, όχι. Όταν δεν πειράζουν την οικογένεια του εμπλεκόμενου, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την υπόστασή του, όταν φεύγει δηλαδή από το δημοσιογραφικό και το ποδοσφαιρικό. Ρε, μαζί σου εκεί είπε. Ναι. Μπορεί όμως ο άλλος. Υπάρχουν εύθυκτοι, υπάρχουν μυγιάγκυκτοι, υπάρχουν κάποιοι που. Ναι, αυτό αγάπη μου γλυκιά. Τι να τον κάνω. Άκουδα, αγόρι μου. Όταν είσαι εύθυκτος και μυγιάγκυκτος, δεν πιάνεις το μικρόφωνο. Ρε, εσύ δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά ναι. Να μπω εγώ τώρα στον μπούσουλα του αλουνού και να το κάνω. Όχι. Γι' αυτό λέω, μην πεις ούτε καλό ούτε κακό. Τελείως. Άστο να έχουμε. Για μας πες ό,τι θέλεις. Και ξέρεις πολύ καλά, για να το τελειώσουμε. Δεν με πειράζει να με ξεφτυλίσουν. Δηλαδή να σου πω κάτι, Ρεκόρ. Δεν με πειράζει. Με ενοχλεί, συγγνώμη. Με ενοχλεί η ηρωνία. Εκείνος ο Φουκαράς Όλσεν. Εκείνος σε εισαγωγικά Φουκαράς ναι. Ο Τζιόλης. Έτσι. Εκείνος ο Βεζιρτζής, ο οποίος το σκίσαμε από πολλές πλευρές. Εγώ τον εκτιμώ πολύ το Βεζιρτζή, που δεν πήρε ένα τηλέφωνο, πήρε παλιό ή δεν έβαλε έναν άλλον. Είναι μάγκας. Σου λέει κριτική κάνουν, ρε. Εσύ, άμα δείξω εγώ έργο. Μπαπ, σταματάει του Γκαλίτσιου τη μεταγραφή. Τι άβγω να πω εγώ, ότι δεν ήταν σωστός ο Βεζιρτζής. Μπράβο στο Βεζιρτζή. Το γράψαμε κιόλας. Έτσι, μπράβο, έτσι είναι το σωστό. Απλά είσαι ισοπεδωτικός. Ρε εσύ, Σάλα Βρίζα, τι να διαβάσω, ρε παλικάρι. Σάλα Βρίζα. Ένας καθυστερημένος είναι. Γιατί το χαρακτηρίζεις? Γιατί τον λέω, άμα θέλει. Δηλαδή, άμα κάνετε τεστ IQ θα τον περάσεις. Καρ. Ο ρωτάω. Διάβασε εκφράσεις εδώ. Α, άλλο, εντάξει. Πλάκε μου, λέει γιατί το διαβάζει. Αφού καθυστερημένο. Σωστό, μ' αρέσει. Να ρε γρήγορα. Κάνει βρίζει. Μπράβο, κάνει, γιατί το διαβάζει, δηλαδή. Τέλειος. Λίγο δράμι μυαλό. Δράμι. Λίγο. Λίγο το ρημάδι. Τώρα για τα Καρφούρ τα ραπ μέχρι τώρα δεν σε πήγαινα, λέει. Έδειξε μεγάλο ήθος, μπράβο ρε, μπράβο, τώρα σε γουστάρω. Τώρα με γουστάρει. Αν ήταν ανήθικος. Δεν θα τον μιλούσε, κατ' οπλάκανο στο ξύλο για την τελευταία βλακεία που είπε χτες. Εντάξει, την οποία δεν είσαι εντάξει. Χτες είπες ότι το πες για πλάκα και τώρα εσύ μου τα γύρισε. Θέλω να σε πικάρω γι' αυτό. Ναι, δεν το λες όμως. Να με πικάρεις, δεν καταλαβαίνω, δεν έχουν την ίδια αντίληψη. Ξέρεις κάτι, το δικό μου το μυαλό είναι περίεργο. Μια χαρά είναι το μυαλό σου. Είσαι ιδιόρυθμος και εγώ την αγαπάω την ιδιόρυθμία σου. Επειδή το χιούμορ όμως, όπως λες εσύ και καλά κάνεις, για μένα δεν έχει χιούμορ. Και καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν. Κάπως έτσι δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι το δικό σου το χιούμορ. Ναι, δε, όχι, και τα παίρνουν σοβαρά. Ναι, είμαι, ναι. Τους είπες κάτι, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος είναι γεννημένος για την ίντριγκα. Δεν υπάρχει αυτό το ταλέντο σου σε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Είσαι ο άνθρωπος που μου κάνει τα σηκώτια αερόστατα κάθε μέρα για να κάνουμε δουλειά. Πώς θα ετοιμάσουμε την εκπομπή, τα σηκώτια σου για άλλο γίνονται αερόστατα. Μου τα κάνει αερόστατα για να κάνουμε δουλειά, να ετοιμάσουμε τη στήλη, να ετοιμάσουμε τα πάντα. Να βγάλουμε συνεννόηση. Έτσι. Δόξα τω Θεώ, 11 χρόνια κλείνουμε. Συνεννοούμαστε, ό,τι κακό και να έχουν πει, όποιος διάολος και να παρεμβαίνει, δεν μπορεί να το χωρίσει. 11 χρόνια κάνουμε εκπομπή μαζί. 11 χρόνια. Υπάρχει άλλος στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό δίδυμο. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Να το ξέρουμε, να πούμε στον Guinness, ρε κοροϊδό. Δεν με ενδιαφέρει, και τι θα πάρουμε λεφτά να μου στον Guinness. Τώρα γίνεσαι κοινικός. Γιατί? Όταν πρέπει γίνομαι. Θα πει στον Guinness, θα πει στο γραπτό. Όταν πρέπει, γιατί δεν φοράς παντελόνια, γιατί όταν εγώ σου είχα πει κάτι για μια δουλειά.
σου είχα πει θα γίνει έτσι και δεν έγινε και στο τέλος λέω δεν μ' ακούς. Okay. Αν μας άκουγα θα γινόταν. Όχι. Λοιπόν. Υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες. Αποδεικνύεται. Να το. Αυτό εγωιστικό σου. Συγγνώμη. Ήταν ρεαλιστική η προσέγγιση που είχα. Καλή, ναι, σωστό, ναι. Είναι η δουλειά με αυτό το πράγμα. Έχεις να κάνεις με χωριάτες. Είναι η δουλειά με αυτό. Εννοείται να είμαστε... μας περνάνε για καράβλα. Είμαστε. Σε βλέπει ο άλλος και καλά κάνουν. Είμαστε. Και λάρεσε το ταγάρο θα σάλουν και όταν θα ασχοληθούν μαζί του. Κατάλαβε. Αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Και το περνάμε καθημερινά στην εκπομπή και γι' αυτό. Εμείς που κριτικάρουμε τις ομάδες μας και λέμε ότι είμαστε χωριάτες ποδοσφαιρικά, οι πιο μεγάλοι χωριάτες είμαστε εμείς στη δική μας τη δουλειά. Εκεί πρέπει να κάνεις και μια κριτική. Και γενικότερα για να πάει καλά αυτή η πόλη, πρέπει να φτύσουμε πρώτα τα μούτρα μας στον καθρέφτη εμείς οι δύο. Ακούτε τώρα. Περίμενε. Μετά να πιάσουμε τα φτύνουμε. Ναι, να ξεκατηνιαζόμαστε. Για, για να μπορέσουμε με το φτύσιμο, μπας και πάμε ένα σκαλί παραπάνω. Κωστή, μπορώ να σε κατηγορήσω για ότι τα έχεις βάλει με τον Ακλή. Θα σου πω όμως ότι αντέχεις πολύ το χιούμορ, με κεφαλαία γράμματα, όπως λέει ο Στεφαλής. Γι' αυτό σου θέλω μια αγκαλίτσα, λέει Βαγγέλης και Λεσίδης Ρακλάρα. Που σε έχει σκίσει, ε. Ποιον. Ο Κελεσίδης, ναι, ναι, το ξέρω. Ξεπατώσει. Σήμερα με όρμηξε ένας που δίνει πετρέλαιο. Είχε ένα κεφάλι, κατεβαίνει κάτω. Πετρελαίας. Με όρμηξε πετρελαίας. Θέλω, λέει, έχω ένα παράπονο. Πήγα να πληρώσω τη ΔΕΗ εκεί στη ΔΕΗ κοντά στο σχολείο μας. Τι έγινε, αδερφέ, ένα γαϊδούρι. Κοντός, αλλά γαϊδούρι. Γιατί μας λέτε Ρωσοπόντιους. Πρόσεξε, σοβαρό. Λέω να το διορθώσω. Είναι λάθος. Πρόσεξε. Δεν είμαστε Ρωσοπόντιοι, είμαστε Ελληνοπόντιοι. Παλινοστούντας. Ναι, Χριστοφορίδης λέει, λέγομαι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Επειδή λέει, εσύ με τον κόκκινο κάνετε εκπομπή, λέει, σας ακούει πολλοί κόσμος και τα άλλα ραδιόφωνα και πείτε το, λέει, για όλους. Μη μας λέτε, λέει, Ρωσοπόντιοι. Είμαστε, λέει, Ελληνοπόντιοι. Σωστό. Είμαστε Έλληνες του Πόντου. Και το λέμε ρε ρήμη του λόγου και αυτό είναι αλήθεια. Εν τη ρήμη του λόγου. Εν τη ρήμη του λόγου, ναι, πράγμα, το είπα του Πιώτικα. Και, λέμε και τους άλλους, λέω, Λαζογερμανούς. Ναι, λέει, δεν τους λέτε, λέει, αυτό κτλ. Παιδιά, λέει, διορθώστε το αυτό το πράγμα. Αν μπορείτε, λέει, είμαστε Έλληνες και δεν μας αρέσει να μας λέτε Ρωσοπόντιους. Ο Σαββίδης λέει, είναι Ρώσος. Λέω, όχι. Εγώ, λέει, γιατί να είμαι. Ή Ρώσος θα είσαι, λέει, ή Ελληνοπόντιος. Δεν υπάρχει, λέει, η λέξη Ρωσοπόντιος. Μου που ο Φορτηγατζής. Ερώτηση. Του στέλνουμε χαιρετήματα. Γιατί δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Περίμενε. Είναι λεπτό το ζήτημα. Ναι. Και είναι, λέει, όταν σε τέτοια πράγματα πρέπει να προσέχουμε. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Αν είναι κάτοικος Ρωσίας. Είναι κάτοικος Ρωσίας. Έχει ποντιακές ρίζες. Πώς, ναι, λέγεται. Και δεν είναι πονηρό αυτό που λέω. Αν δεν έχει έκθετο. Ο Ρώσος, λέει, δεν μπορεί να είναι Πόντιος. Όχι. Έτσι λέει αυτό. Καλά το λέει. Ναι. Αν είναι κάτοικος Ρωσίας. Ναι. Και έχει ρίζες από Πόντο. Ναι. Και το λέει. Και το λέει Χριστοφορίδη. Και μένει στη Ρωσία. Δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Είναι μια χαρά. Ναι, είναι Έλληνας της Ρωσίας, Πόντιος. Ελληνοπόντιος. Το Ρωσοπόντιος είναι λάθος. Το Ρωσοπόντιος είναι προσβλητικό για αυτούς. Με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Ναι, ναι, και λέει να μην το λέτε. Ακούγεται προσβλητικά και στη Ρωσία, άμα το πει κάποιος. Δεν ξέρω. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Εγώ κατέβηκε ένα γουμάρι, να πούμε, από το φορτηγό. Να σου πω. Μου σήξε το χέρι στην χειραψία. Όλα τα δάχτυλά. Ξέρεις από που γεννήθηκε αυτό. Δεν ξέρω. Όταν ήρθανε το 22. Η δική μας, ναι, από την πόλη και από τη Σμύρνη. Που κάναν τους μάγκες, η δική μας και τους λέξανε. Ναι. Τους λέγαν Τούρκους, η δική μας. Ναι. Τουρκόσπερμα τους λέγανε συγκεκριμένα, ναι, και συγγνώμη για την έκφραση. Ακόμα τους παοξίδες έτσι, τους λένε. Το πέρασαν και. Ναι. Ντροπή. Άλλο αυτά που τώρα που λέμε και κάνουμε. Πέρασαν και στο γήπεδο. Ναι. Άλλο αυτά που λέμε, ναι, και κάνουμε. Μα το γήπεδο. Οι Αθηναίοι που μας φωνάζουν τα βούλια. Αυτά είναι ντροπή. Όχι, δεν είναι αυτά τα συνθήματα. Εγώ τα λέω ντροπή. Στη δικιά μας ειδική είναι ντροπή. Ναι. Το να τον πειράξει κάποιον να το κάνει, δεκτεί όλο το καλαμπούρι. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν όλοι, όπως το λες, αίσθηση του χιούμορ του χαβαλέ και του καλαμπουριού. Εντάξει. Εδώ έλεγε ένα λεπτό. Εδώ έλεγε ο Τσατσέφσκι, πάμε παίξουμε, λέει. Αποστόλ. Καραϊσκάκι, φωνάζουν Βούλγαροι. Βούλγαροι, δηλαδή τι είναι, λέει. Δηλαδή σου λέει, κάτσε. Φωνάζουν εσάς Βούλγαρος. Εγώ είμαι Βούλγαρος. Τι είμαι, λέει, δηλαδή που είμαι Βούλγαρος. Είμαι τίποτα, λέει, το οποίο. Όχι, ρε Απόστολε, του λέγαμε. Επειδή δεν μας θεωρούν Έλληνες και θα θεωρούν ότι είμαστε σε άλλη. Τι Βούλγαρο υποτιμητικό είναι, λέγει ο Τσατσέφσκι. Είναι λεπτά θέματα αυτά. Πάντως ο Φορτηγατζής μου είπε, Χριστοφορίδης, να δώσω χαιρετίσματα στο κοινό. Μας ακούει, μοιράζει πετρέλαιο. Όχι, λέει, Ρωσοπόντι είναι αυτό που λέει. Ελληνοπόντι είμαστε. Τέλειος. Θα το πω, λέω, στον κόκκινο. Δεκτό. Και με την ιστορία φίλος αυτός λέει. Δεν ξέρω όμως, ναι, γιατί είναι βρισιά. Αυτό. Όχι, δεν είναι βρισιά. Είναι. Γιατί το παίρνουν καμιά φορά. Έλα, μωρέ, το Ρωσοπόντιο. Και το θεωρούν ότι είναι υποτιμητικός ο όρος αυτός. Ναι, δεν ξέρω. Λέει Χριστοφορίδης, μου βγάλει την ταυτότητα. Κατάλαβες. Okay, τέλος, τελείως. Λοιπόν. Και αγαπάνε το Σαββίδι σαν τρελή. Πω εγώ άρνεσε, λέει, το μαγκόσο, λέει, πυγμάχο ήμουνα, λέει, εγώ. Δώσω δύο γροθιές, λέει. Δεν μου λες, εσύ τον αγαπάς το Σαββίδι. Γιατί να τον αγαπώ, ο μπαμπάς μου είναι. Θα σου πω γιατί. Γιατί να τον αγαπάω. Ούτε το μισό τον άνθρωπο τον εκτιμώ. Ούτε το μισό, ούτε τον. Αν πεθάνει,
αύριο μεθαύριο πιο μπροστά από μένα, θα στεναχωρεθώ γιατί. Όσο παίρνει δουλειές, επίτρεψε μου. Όσο παίρνει δουλειές ναι. και δίνει δουλειές στους συμπολίτες μας ναι. εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και δουλεύουν, τον εκτιμώ. Εγώ τον αγαπάω. Τον εκτιμάω. Τον ναι, ναι. Γιατί? Γιατί, επειδή είναι όλα μια αλυσίδα, μια τροφική αλυσίδα. Ξέρεις γιατί τον εκτιμάω. Όσο έχουν δουλειά οι συμπολίτες μου, ναι. είμαι καλύτερα κι εγώ. Τον εκτιμάω επίσης. Καλά, αυτός θέλει να φέρει το ρώσικο χρήμα εδώ κτλ. Τον εκτιμάω γιατί στις συναλλαγές του είναι πολύ καλός. Μία του μηνός, μία του μηνός. Εγώ μετράω πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. 500 θα σου δώσω, 500 του λέει. Το τιμολόγιο αύριο, αύριο πάει το δίνει. Είναι κύριος. Είναι λίρα 100. Δεν είναι σαν τους Έλληνες, τους παράγοντες, απατεώνας. Όχι, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι. Κοίταξε. Παπατζής δεν θα είναι. Ήθελα πάρα πολύ. Άκουμε λίγο. Δεν είναι παπατζής. Εμένα μου αρέσει. Μπράβο. Τώρα στην μπάλα πάνω του λέμε 1000. Αυτό... Αλλά δεν μπορεί κανένας να πει ότι ο Σαββίδης είναι. Είναι γαλαμόγια. Και γι' αυτό είχα βάλει και το στοίχημα με τα χρέη. Είναι κύριος. Εντάξει. Τελείωσε. Λοιπόν, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε 95,5 των FM στο Αθλητικό Μετρόπολης Κακομήρας, όπως γίνεται καθημερινά, θα γίνει και σήμερα, γίνεται μέχρι και τις 4. Το 2310-90-90 είναι στη δική σας διάθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχουν μονάδα στο κινητό. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος, με Σκόντα, Kia, Hyundai, με Οκτάβια, όπως είπα, σε μια σούπερ προσφορά, όπου μπορείτε να αποκτήσετε αυτοκίνητο Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα 1300 TSI, με κινητήρα υγραερίου που γεμίζει, με φυσικό αέριο, συγγνώμη, ο οποίος γεμίζει με 10 ευρώ παρακαλώ, απίστευτη οικονομία, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310596, το 2310596690, να το κάνετε δικό σας με 3.500 ευρώ όφελος και ακόμη μεγαλύτερο αν δεν έχετε προβλήματα με τις τράπεζες. Περισσότερα για να το δείτε και από κοντά το απίστευτο μοντέλο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών στην εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Πάμε στον κόσμο να με περιμένει, παρακαλώ. Ούτε δεκάδα πάω και δώσαμε. Θα μας δώσουν λοιπόν, την ξέρουμε. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το να. Λέγατε προηγουμένως για τους Ρωσοπόντιους, γιατί τους λέμε Ρωσοπόντιους. Ναι, εγώ δεν ξέρω πραγματικά. Όχι, εγώ το δέχτηκα σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί είναι υβριστικό. Όχι, είναι υποτιμητικό για τους Έλληνες Ποντίους που ζουν στη Ρωσία. Αυτοί που ζουν στη Γερμανία, όταν έρχονται μάδια εδώ και τους λέμε Λαζογερμανούς, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Αυτό είπα και εγώ στον Πόντιο. Δεν είναι υβριστικό. Λέει δεν είναι το ίδιο, λέει. Πώς δεν είναι το ίδιο. Έτσι με είπε τώρα, τι να πω, ήταν και πυγμάχος αυτός, δεν έκανα μεγάλο διάλογο μαζί του. Ναι. Να πω και κάτι άλλο εγώ τώρα. Ναι. Εγώ όταν έχω γνωρίσει έναν Πόντιο, έτσι, να μην τον πω Ρωσοπόντιο που λένε αυτοί. Ναι. Και με λέει το όνομά του, Τζεμάλ Κοσμίδης. Κοσμίδης. Αυτό τώρα είναι ναι. Τζεμάλ Κοσμίδης. Ναι. Είναι δυνατόν να είναι Πόντιος αυτός ο άνθρωπος ή να... Ξέρω εγώ τι να πω. Εγώ είχα ένα Σίμο Κοσμίδη συμμαθητή. Εγώ τι να τον πάω τώρα, Κοσμίδη το λέγανε. Άλλο Κοσμίδη, έτσι, άλλο Τζεμάλ Κοσμίδη. Τζεμάλ το όνομα, Κοσμίδη το επίθετο. Ναι. Δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι Ελληνάς. Λέγε ρε κόκκινε, απάντησε ρε, εσύ τα ξέρεις αυτά τα πολιτιστικά τα φράγματα. Φίλε, μπορεί να το πεις όμως θέλεις. Δεν θέλω να κάνω αντιπαράθεση. Ναι. Εσύ να ποια είναι η άποψή σου. Όχι, δεν είναι υβριστικό όταν το λέω να το πόντιο. Μα τελείωσε, εντάξει. Δεν θα... αυτός είναι είναι ένας Έλληνας που είναι ένας πόντιος παράδειγμα που ήρθε από τη Ρωσία. Ναι. Έτσι, όπως το λέμε ότι είναι Λαζογερμανός. Δεν υπάρχει. Φίλε, το λες υποτιμητικά Λαζογερμανός. Όχι. Όχι. Λάθος κάνει. Συγχώρεσε. Συγχώρεσε. Χαβαλέ. Δεν υπάρχει. Για σένα μπορεί να είναι χαβαλέ. Και τον άλλο που το λες από την Κατζολία είσαι, από τον Εύρο, ο άλλος παρεξηγέται. Και εμένα που με είπαν καλή από την Τούμπα, θύμωσα κι εγώ. Δεν είναι όλοι το ίδιο, να είσαι καλά. Ναι, είμαι εύθυκτος κι εγώ. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι, είναι δύσκολο θέμα, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι, κυρία, εσείς είστε. Α, ωραία. Θέλω να αναπτύξω δύο θέματα. Να τα αναπτύξω. Ένα είναι για
απευθύνομαι προς το σταθμό σας. Εγώ ο παδός του ΠΑΟΚ, καταρχήν Σίμος ονομάζομαι. Έχω ξαναπάρει και άλλες φορές τηλέφωνο. Εσείς ο Σίμος. Θέλω να ρωτήσω... Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι στο σταθμό σας. Όταν είμαστε μια παρέα, κύριε Μπούζο, γιατί ο κύριος Μπούζος απευθύνθηκε εκ μέρους του σταθμού, είμαστε μια παρέα και κάτι γίνεται μεταξύ δύο. Η υπόλοιπη παρέα λέει στον ένα που ας πούμε έκανε την υποτιθέμενη μαλακία. Συγγνώμη για την εκφράση. Αν έχεις την καλοσύνη, προσοχή. Λακαμία, ναι, πες το, ναι, για τη λακαμία, ναι. Τη λακαμία, όταν κάνει μια λακαμία, το πετάμε απευθύνσει από την παρέα, το λέμε αν δεν φύγει, δεν πάμε να το βάλουμε, να το πούμε ρε φίλε, γιατί. Εντάξει, γιατί, ναι, πέρα, φίλε. Όχι, δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται. Να σου πω γιατί το πετά. Να σου το πω ευθέως για το μετά. Κάτσε, μας πει ο γιατί εδώ είναι εταιρεία, φίλε. Τελείως. Και δεν είναι παρέα. Εδώ είναι εταιρεία η οποία προσπαθεί να ζήσει. Δεν παίρνει κάτι. Όπα, σου απαντά. Ναι, ρε φίλε. Έχει γίνει παρέα. Αλλά είναι μια εταιρεία η οποία βασίζεται στις διαφημίσεις και παίζεται με το δευτερόλεπτο. Το βλέπεις, μαλώνε με τον Κωστή. Το λέω. Δεν βγάλει άλλη γραμμή, δεν μιλήσει άλλο γιατί πρέπει να πάνε σε διάλειμμα. Πες μου με το χιλιοστό. Λες να το κάνω. Για να σε προσβάλλω εσένα, η παρέα έχει και κάποια όρια. Είναι ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή, χάρη από τις διαφημίσεις, επειδή ας πούμε έχει κριτικάρει ο Ολλανδός τον κύριο Παπαζαφαρίου. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε, κατάλαβε, σου λέω. Δεν κατάλαβα, φίλε. Δεν κατάλαβα αυτό που λες. Λες αν θα αποβάλουμε από την παρέα. Σου λέω, όταν κάτι δεν μπορεί να λυθεί εύκολα, είναι προτιμότερο να τον αποβάλεις, ναι. Δηλαδή, άμα. Ο Κόκκινος δηλαδή δεν θα. Ο Κόκκινος, συγγνώμη. Ο Ολλανδός δηλαδή, άμα τον έλεγε. Άμα βγαίνανε, ας πούμε, και το λύνανε μεταξύ του Παπαζαφερίου και ο Κόκκινος, δεν θα το καταλάβαινε. Θα έβγαινε συνέχεια να λέει τα ίδια πράγματα. Έκλεισες, φίλε, μην το ξανασυζητήσετε αυτό το θέμα. Τελείωσε. Ναι. Δεν μπορώ αυτό το κουτσομπολίσικο, παιδιά. Τελείωσε. Μην με βάλετε. Το να γίνω λιάγκας δεν μπορώ. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Σας παίρνω τηλέφωνο από Ξάνθη. Μπράβο. Να πω επίθετο. Όχι, ρε φίλε. Πες το, ρε φίλε. Για να το πω, γιατί εδώ άκουσα προηγουμένως ότι δεν είναι ανωνυμία. Καϊτεζίδης λέγομαι. Α, είσαι Καϊτεζίδης, ναι. Δεν υποχρεώνουμε κανένα να πει το τέτοιο. Α, εντάξει. Λοιπόν, εδώ χιονίζει, πατσαβούρια ρίχνει. Στα πηγάδια μας είπε ο κατάσκοπος που έχουμε. Πλάκα σας κάνω, ρε, μια χαρά είναι ο καιρός. Απλά η κύριο τώρα χάθηκε λίγο, μπορεί να ρίξει κανένα χιονάκι, αλλά τη πλάκα χθε είσαι για τις κάμερες. Θα κερδίσει Ξάνθη σήμερα, φίλο, και ο Πάοκ θα τον κερδίσει τον Πάοκ. Θα τον κερδίσει τον Πάοκ σήμερα. Λοιπόν, περιμένοντας πολύ ώρα σας ακούω από την αρχή, έχω ακούσει και τον κύριο Μπούζ για την εκπομπή, όλοι είναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι όταν έχεις ένα μικρόφωνο ή σε, ό,τι και να είσαι, σε ένα μικρόφωνο, σε ένα ραδιόφωνο, σε μια τηλεόραση, εκτίθεσαι. Αναγκαστικά. Ναι, οπότε όταν ένας άνθρωπος εκτίθεται πρέπει να δέχεται και κάποια κριτική, φυσικά όχι με μπινελίκια και βρυσίδια. Έτσι, αυτά τα κλασικά. Λίγο πιο σύντομα, έχω λόγο. Ναι, ναι, πιο σύντομα να το πάω, αλλά είναι και ένα θέμα που πρέπει να το πω. Γιατί, αφού με κόβεις δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν σε κόβω, ρε φίλε. Με βάζεις τώρα το χρονόμετρο, εντάξει. Τον άγχωσες τώρα, εντάξει. Ναι, τώρα. Μιλάτε για τον κύριο Παπαζαφερίου. Εγώ τον ακούω κάθε Σαββάτο και Κυριακή πάρα πολλά χρόνια. Το τελευταίο ένα χρόνο δεν τον ακούω. Θα σε κόψω, γιατί δεν θέλω, το έχω πει. Άντε δεν θα πω γι' αυτό, ρε, εντάξει. Βρήσε εμένα, πες ό,τι μα θες. Μα δεν βρήσω, αγόρι μου. Έχω μια τακτική. Είπε σωστά κάτι ο Κωστής. Φίλε Πόντιος είσαι. Εγώ βέβαια. Γεια σου, φίλε, επόμενη γραμμή. Μιλάτε για μας. Δεν συνεννοηθούμε. Κριτικάρετε εμάς. Με τον Πόντιο δεν συνεννοηθούμε. Τόση ώρα τον ήρθα. Λοιπόν, πριν πάμε στον ακροατή. Άντε, πες. Αν θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας αλλά και για ανταλλακτικά, αφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Όλες οι μηχανές με 150 ευρώ. Λίστο, πάρτο ή πήγαινα στο Λίσον για να το πάρεις από εκεί. Αφή Κωνσταντινίδη ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο 18133. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς τον Κούγκο. Τι κάνετε? Καλά. Κωστή, σε βγάζω το καπέλο, φίλε. Γιατί με βγάζεις το καπέλο, ρε? Με κάλυψες πλήρως. Σε κάλεψα. Ναι. Με κάλυψες πλήρως, ναι. Ναι. Δηλαδή, εκεί που είχα ορισμένα πράγματα για σένα κακά. Κακά. Που θεωρούσαν, ναι. Με έχεις καλύψει πλήρως σήμερα. Ας, πάμε στα μπάλα. Λοιπόν, πάμε στα μπάλα. Εμένα με πείραξε, θα σε πω. Εμένα με πείραξε το μόνο πράγμα που έγινε. Το ότι απευθύνθηκε ο ένας για να μην βγει στη γραμμή ο άλλος. Αυτό. Έλα, και θεωρώ και τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει. Καλά, καλά, έκλεισε, αλλάζουμε θέμα. Δεν υπάρχει αυτό, τελείωσε. Ωραία, τελείωσε, ναι. Λοιπόν, είχα βγει πριν κάνα μήνα, ναι, και σας είχα πει, ναι, και είχε πεταχθεί ο Κόκκινος, ναι, ναι, ότι είχα μιλήσει με κάποιον παλαιό παίκτη του Ηρακλή και προπονητή κλπ. Και είχα πει ότι είχε κάνει συζήτηση με τον Παπαθανασάκη, ναι, σε ένα ματς εντός Θεσσαλονίκης. Ναι. Ότι δεν τον αφήνουν να κάνει μεταγραφές.
Ποιος δεν είχε βγει ο Κόκκινος και με είχε πει ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει και πες μου ονοματεπώνυμα. Εγώ θεωρώ ότι έχω επιβεβαιωθεί. Όχι, ονοματεπώνυμα. Το θέμα είναι... Εσύ Γκόγκο, σε παρακαλώ. Ναι. Το ρεπορτά μου είπε κάποιος. Έπεσε στην αντίληψή μου και έκανα. Αυτό είναι καφενείο, δεν είναι ρεπορτάζ. Να σε πω κάτι. Αν θα σου πω το όνομα όμως δημόσια, να βρεθούμε από κοντά να σου πω. Δεν θα το δημοσιοποιήσει, ναι. Φίλο όμως. Βλέπεις. Να σου πω κάτι. Βλέπεις, δεν θέλω να βγάλω ότι από μόνο σου. Βλέπεις ότι από μόνο σου αντιλαμβάνεσαι το δύσκολο της κατάστασης. Σίγουρα. Εμένα γιατί με ζορίζεις τώρα. Δεν ζορίζω εσένα. Δηλαδή πάρ' την πατάτα να ζορίζεις. Κάτι γίνεται, ρε Σικρηγόρη, να πούμε. Ρε φίλε, τον κράζουμε κάθε μέρα. Ναι, με το κράξιμο δεν γίνεται τίποτα. Και τι να κάνουμε. Εταιρεία είναι, ρε φίλε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εταιρεία είναι ο Ηρακλής. Σίγουρα. Μπορεί να τον αγαπάς και εσύ και εγώ και ο Κωστής, αλλά είναι, όλοι μας τον αγαπάμε, αλλά είναι εταιρεία. Δεν έχω πρόβλημα. Μην το ξεχνάς. Μπορώ να κάτσω και με ένα παόξ να μιλήσω. Γιώργο, και να μιλήσω και με Γιώργο, και με έσοδα πάτα, έξοδα είναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει κοροϊδία. Δεν γουστάρω να με κοροϊδεύουν. Και φυσικά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τον Κωστή. Κάτι δηλαδή, τελευταίο. Γι' αυτό διακομωδούμε και πολλές καταστάσεις το παίζουν κάποιοι γεμιστάνες και λέμε τι έγινε, ρε μεγάλε. Πάρ' το αγρήγορα, λέγε. Ωραία, κάτι τελευταίο. Ο Ολλανδός θα ξαναβγεί, έτσι δεν είναι. Αν θέλει. Κανονικά. Αν μιλάει για Ηρακλή, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Κωστή. Για Ηρακλή, για ΠΑΟ, για Άρη, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε κάτι, οι ακροατές. Σε αυτό το ραδιόφωνο μπορείτε να βγαίνετε και να λέτε ό,τι γουστάρετε για μένα. Και για μένα. Πες εσύ. Και για μένα. Και στα άλλα ραδιο... Γιατί βγάζει τον εαυτό σου απ' έξω. Μπορείτε να λέτε ό,τι γουστάρετε. Αρκεί να τεκμηριώνετε και να μην μου πειράζετε την οικογένεια. Εμένα σκίστε με, κάντε με ό,τι θέλετε. Κομμάτια. Τώρα ο Κόκκινος και εμένα και εμένα θα πας μετά στον αυτόν, όπως το λένε στον ηχολήπτη, για να πεις μη με στοχοποιείς. Κάντε με σποτάκια. Έγινε ποτέ αυτό? Ναι, έγινε. Στον Καζαμπάκα, έχεις πεις. Μη με στοχοποιείς. Όχι, κάνεις λάθος. Τι του είπες? Κάνεις λάθος. Θα βάζεις ό,τι θέλεις. Ναι, όχι, δεν θα βάζεις το ίδιο κάθε μέρα. Τι του είπες? Δεν θα βάζεις το ίδιο κάθε μέρα. Τι του είπες? Ναι, δεν θα βάζεις το ίδιο κάθε μέρα. Δεν θα βάζεις? Το ίδιο κάθε μέρα. Άρα παρεμβαίνεις. Τι λες, ρε φίλε. Εντάξει, τελείωσε. Με τη δικιά μου καμπούρα. Ναι. Ο άλλος θα κάνει χαβαλέ. Θα κάνει. Φίλε, με τη... Ωραίο χαβαλέ. Φίλε, κάνε με τη δικιά μου την καμπούρα ό,τι χαβαλέ γουστάρεις. Και αν εγώ θυχθώ, θα βγω και θα μιλήσω. Όταν ο άλλος βγήκε και σου είπε 50.000 φορές Κοσμάγλου, σε κούρασε την 50. Πάμε, επόμενη γραμμή. Σε ρώτησε κάτι. Σε κούρασε. 180 κιλά πάνκο. Σε κούρασε. Όχι, δεν με κούρασε. Εμένα με κούρασε. Εσένα μα σε κούρασε. Μια-δυο φορές γελάσαμε. Μια-δυο φορές γελάσαμε. Στην αλήθεια να κάνει μασάζα μα. Με κούρασε. Εμένα δεν με κουράζει. Καλημέρα. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Σκίστε με κανονικά. Σε όλα τα ραδιόφωνα της πόλης και εδώ. Καλτσόν, σκίστε. Τους άλλους μην τους κάνετε τίποτα. Το καλτσόν, πρόσεχε. Εσύ κόκκινε τα δικά σου. Πήγαινε Καζαμπάκα τα μέσα. Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα. Βλέπεις το ραγκάτσι στον ύπνο σου. Καλησπέρα, φίλε. Εγώ. Ού, εγώ. Και στο ξύπνιο μου. Και του κάνεις και το φίλο από μέσα σου νιώθεις άσχημα. Εχθρός που σε σαντηρίζει. Ορκισμένος εχθρός. Έλα, ρε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Πρώτον. Θα συγχαρώ τον κύριο Ανδρώνη σαν αφεντικό, το οποίος προστατεύει τον εργαζόμενό του. Ο εργαζόμενός του, ο κύριος Κώστας, ας πούμε, έτσι, θύχτηκε από κάτι και πολύ φυσικό ήταν να τον προστατεύσει. Δεύτερον, λυπάμαι για τον κύριο τον άλλον, ο οποίος τρώει πόρτα από εκεί που τρώει και επιμένει. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει αναξιοπρέπεια και δεν παραδέχεται και το σφάλμα του. Ωραίος. Και τρίτον, ευχής όλων, εφόσον απειλούν κάποιοι κύριοι, ευχής όλων για τους συγκεκριμένους κύριους, θα ήταν να μην ξαναπάρουν τηλέφωνο. Γιατί ή έχουν κουράσει. Πάω και είσαι. Πάω και είμαι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Και η Ηρακλητζής να ήμουν το ίδιο θα λέγαμε. Ηρακλητζής. Έγινε φίλε για χαρά. Ναι. Επόμενη γραμμή. Λοιπόν, επειδή είναι εχθρός μου. Ποιος είναι εχθρός? Ο Χρήστος. Δεν είναι εχθρός σου. Πώς νιώθεις, σου λέω. Όχι, επειδή νιώθω. Μου στέλνει μήνυμα για να σε ενημερώσω για την Μπάρτσα ενημέρωση. Ταξίδεψε στην Μπιλμπάο χωρίς Μέση, Σουάρες, Ζόρντι, Άλμπα, για να ξέρετε ποιες είναι οι απουσίες. Αυτό επηρεάζει το στοίχημα. Εντάξει. Για το διπλό της Μπαρτσελόνα που δίνει 2 σήμερα. Για το διπλό της Μπαρτσελόνα. Δεν μισιόμαστε, θανάσιμα. Ναι. Γι' αυτό στέλνει σε μένα ενημέρωση. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ρε. Όχι, ρε. Σου λέω ότι δεν αντέχει την κριτική που σου κάνει ο Ραγκάτσι. Όσο κριτική. Και πα στον άλλο να... Και μου το έχει πει και ο ίδιος ο Ραγκάτσι. Δεν την αντέχει. Λέει. Μου το είπε εμένα ο ίδιος. Τι. Τι να το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε. Γιατί μη με τσιγκλίζει. Δεν συνεχίζει να λέει ψέματα. Άντε πάλι. Άντε, λέω ψέματα. Ότι ψέματα μιλάει. Εντάξει, εντάξει, λέω ψέματα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ορίστε. Στον επόμενο. Επόμενος. Χαίρετε. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Είναι η σειρά μου να μιλήσω. Ναι, ναι, φίλε.
Η δυσυρά σου ήρθε να μιλήσει. Ευλογία. Πόντιος. Πόντιος είναι αυτός, λοιπόν, ναι. Πολύ καλά τα λέω, ωραία, μπράβο, σας χαίρομαι. Αλλά για το ποντιακό που είπες προηγουμένως, επειδή έγινε ο ξεριζωμός από τον Πόντο προς τη Ρωσία, ναι. Και εκεί και σε εμάς όταν ήταν και οι πατεράδες και οι παππούδες μας κόβαν και τις γλώσσες και εκεί τους υποχρεώνουν να μιλάνε ρωσικά και αλλάξανε πολύ, ναι, τα επίθετά τους. Α, δεν λέτε από φόβο. Ναι, και από φόβο και από αυτά όλα. Και από αυτά όλα που τραβήξαν, ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Και ο κόσμος πράχτηκε και εκεί απάνω. Ναι. Λοιπόν, άρα είναι το εξής, ότι εκεί αλλαχτήκαν και πολλά και κάποιοι δεν έχουν ποντία καπίστα. Ναι. Όπως να πω και ένα ανέκδοτο, τα κατάκα είναι. Να το πεις τα κατάκα. Αν σε πόρος ο πόντιος θα παρεξηγηθείς. Γουμάρ, όπως είπες όντως, ναι, για να είχε τσίρκο και ο πόντιος κύριε δουλειά λέει τον άρχεσε. Πάμε απέσει στο τσίρκο, απέζεται box με ένα Γερμανό. Πήγανε, ναι, στη Γερμανία τέλος πάντων, εκεί και βγήκα στο ρίγκα πάνω. Κάνει από εδώ ψεύτικα τέλος πάντων. Δίνει μια γροθιά ο Πόντιος στον άλλο, πέφτει κάτω, πάει δύο χέρια, μετράει, ein, zwei, drei. Και πάει αυτός και ρωτάει τον προπονητή του, το λέει, αυτός τι μετράει, μετράει μέχρι τα 10 λέει για να σηκωθεί επάνω. Ποιος ασκούται λέει, το ξέρει το δουλεία πίνα στη Ρωσία. Το δουλεία, εγώ έμεινε σφάχτης. Και ένα γαρκόν έφυγε και 11 μούστα και ακόμα να είναι και σκόθε. Και αναμένεται να σκούται αυτός. Ενώ είσαι σαν. Σ' αγαπώ πολύ, καλέ μου άνθρωπε. Δεν ήταν πουλί μου, να είσαι καλά. Να σε καλά, αγόρι μου. Ωραίος. Πουλί μου. Πουλί μου, έτσι μείνει. Γελάει. Να ξέρεις ρε από αυτός. Α, θα τον είπε πουλί. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Κώστα, είμαι ο Νταγιάν. Με το αναμάτι. Θυμάσαι, που σου είχα πει ότι κάποιοι είναι τυφλοί και εγώ με μονόφαλμο. Σε ένα βράδυ που σου πήρα τηλέφωνο. Θυμάμαι, φίλε, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα αναφερθώ σε τίποτα. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Στις 14 Ιουλίου του 1789 έγινε η Γαλλική Επανάσταση στο Παρίσι. Ναι. Κάποιος ονόμαθη Βολτέρος, ο οποίος ήταν στην αναρχοκουμούνα του Παρισιού, που ανέτρεψαν τον Λουδοβίκο τον 18ο και κατέλαβε την πρώτη Γαλλική Δημοκρατία, είχε πει το εξής. Μπορεί να διαφωνώ κάθετα με αυτά που λες, αλλά θα δώσω και τη ζωή μου να έχεις το δικαίωμα να τα λες. Το είπε ο Βολτέζος, ναι. Βολτέρος, δε. Ο Βολτέζος ήταν το σαράφι που έπρεπε. Άκουρε, ναι. Βολτέζο όταν έκανε. Πόπο, δεν πάμε, δεν υπάρχει ελπίδα. Συνέχισε, ρε μονόφθαλμε. Συγγνώμη, έπεσε ο άνθρωπος, λιποθύμησε. Πάει και το γερό το μάτι. Ναι. Βολτέζο άκουσα εγώ, ρε. Δεν τον κούφανες, τον τύφλωσες, ναι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Του φύγε τηλέφωνο, του φύγαν τα πάντα, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Λοιπόν, είμαι ουδέτερος, ακούω αρκετό καιρό το σταθμό. Α, δεν θέλουμε ουδέτερους. Εγώ είμαι ουδέτερος. Μας χαλάτε τη συνταγή. Εντάξει, συγγνώμη, βάλτε μου ένα άλλο. Πλάκα κάνω, βρε, εντάξει, προχώρα. Έχει χιούμορ, έχει χιούμορ, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Μόνο ο Ραπτόπουλος είναι ουδέτερος. Ναι, θέλω να πω κάτι πάνω σε όλα αυτά που γίνονται. Η διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα τα ζώα είναι ότι υπάρχει η συγγνώμη. Δηλαδή, ναι, πρέπει να επισκιάσουμε το θέμα επάνω στη συγγνώμη. Ναι. Νομίζω ότι ο ακροατής με το να παίρνει τηλέφωνο, εχθές δηλαδή που τον άκουσα, χωρίς να τον γνωρίζω τον κύριο, εντάξει, του δίνω άριστα το 10 γιατί δεν κράτησε κακία και ήταν σαν να ζητάει ο ίδιος συγγνώμη για αν είπε κάποια κουβέντα. Από την απέναντι πλευρά δεν είδα, ξέρω, κάτι να γίνεται. Δηλαδή θα ήθελα και τους δύο έτσι να βγούνε και να πούνε ο ένας τον άλλο συγγνώμη. Γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί ο καθένας να κάνει λάθη. Και εγώ και εσύ και ο καθένας, έτσι δεν είναι. Τι παραπάνω από μια συγγνώμη, ρε παιδιά. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να είσαι γερός. Καλά τα λες. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς το. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Εγώ αν σε κάτι ηθίχτηκε από τα λεγόμενά μου ο κύριος Παπαζαφυρίου, αν κάτι υπονόησε, γιατί ποτέ δεν έβρισα ούτε μάνες, ούτε πατέρες, ούτε τον χαρακτήρισα με χύψη χαρακτηρισμούς όσον αφορά, εγώ στο μόνο πράγμα που διαφώνησα μαζί σου για να το ξεκαθαρίσω και το γράφει και η ίδια η μέτρος, που είναι ένα γεγονός, ήταν ο κύριος Καλτσίδης με τον κύριο Παπαζαφυρίου κάποτε είχαν συμπράξει για να πάρουν τον Ηρακλή πριν τον Παντελή. Είναι με καταγεγραμμένες φωτορεπόρτερ του σταθμού σας που τους καλέσα σε ξενοδοχείο, θυμάστε όλοι, υπάρχουν άφρα στην Blue Arena, παντού είχε γίνει αυτό το πράγμα.
δεν υπονόησα ποτέ κάτι για τον κύριο Παπαζαφυρίου όσον αφορά την ακεραιότητά του ή οτιδήποτε άλλο. Μαζί σου είχα τη διαφωνία, Γρηγόρη, όσον αφορά για το άλλο κύριο Καλκίδης, τον κύριο Παπαζαφυρίου, κάποτε πήγαν μαζί να πάρουν τον Ηρακλή. Αυτό είναι για να ξεκαθαρίσω σε όλους τους ακροατές ποια ήταν η παρεξήγηση. Και από εκεί και το μόνο πράγμα που μπορεί να παρεξηγούνταν από όλο αυτό, είχαν πει ότι ο κύριος Παπαζαφυρίου με τον κύριο Καλτσίδη, την εποχή που ο Ηρακλής δεν είχε μαντήλι να κλάψει, είχαν υποσχεθεί ότι αν αναλάβουν θα βάλουν 7 εκατομμύρια ευρώ. Αν σε κάτι λέω ψέματα, μπορεί να βγουν οι ρεπόρτερ ή να βγάλετε τα φύλλα τα δικά σας από το αρχείο και να δείτε αν ο Ολλανδός λέει ψέματα ή αλήθεια. Η αλήθεια ήταν αυτή. Οπότε αν σε κάτι άλλο μπορεί να νόμιζε ο κύριος Παπαζαφυρίου ότι τον έφυξα με τα λεγόμενά μου, γιατί αυτά ήταν τα λεγόμενά μου, του ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είπα κάτι παραπάνω από την αλήθεια. Κλείνω το θέμα. Εντάξει. Πάει. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους και τα παιδιά από τον Ηρακλή, αλλά ακόμα και τους άλλους οπαδούς που βγήκανε και είπαν ότι όντως δεν θα ήταν δημοκρατικό λέγοντας ένα ρεπορτάζ από την εφημερίδα σας να μου λέτε ότι εγώ έφυξα ή προσέβαλα κάποιον άνθρωπο. Και επειδή ο κύριος Μπούζος με πήρε πριν τηλέφωνο, εντάξει, και μίλησα μαζί του και περιμένω να τα πω επίσης, εντάξει, θέλω να πω και το εξής για να κλείνει το όλο θέμα. Εγώ τον κύριο Παπαζαφυρίου γνωρίζει πάρα πολύ ο κύριος Γρηγόρης Κόκκινος, γιατί ο ίδιος με παρέμψε και ήταν μαζί μου από την πρώτη στιγμή όταν συνέβη το θέμα και το έμαθε και δεν μιλούσε κανένας και προς τιμή του κυρίου Ραπτόπουλου το είπε. Εντάξει, αυτό το πράγμα, ότι μου είπε να πάρω τον κύριο Παπαζαφυρίου και εγώ τον κύριο Παπαζαφυρίου τον πήρα 10 φορές με το ονοματεπώνυμό μου και το κινητό μου για να λυθεί η παρεξήγηση στο γραφείο. Δε, έχω πάρει άλλες 15 φορές τον κύριο Ανδρώνη και έχω μιλήσει με την ιδιαιτέρα του και έχω αφήσει πάλι 15 φορές το ονοματεπώνυμό μου μαζί με το τηλέφωνό μου, γιατί δεν έχω κάτι να κρύψω. Δεν γνωρίζομαι ποτέ, δεν έχω έρθει να ζητήσω ούτε ένα σεντ ποτέ από το σταθμό, γιατί είμαι καλά έτσι όπως είμαι οικονομικά και με τη δουλειά μου. Δεν έχω παρακαλέσει ποτέ, δεν έχω ζητήσει ποτέ να με βάλουν σε εκπομπή, δεν έχω ζητήσει ποτέ την ακροαματικότητα και ο κύριος Ανδρώνης από δίπλα του να περάσω, ούτε εγώ το γνωρίζω, ούτε αυτό σε μένα. Εντάξει, για να το κλείσουμε από εκεί πέρα. Την τέλα μας βγάζουμε. Τέλος, γιατί μου άρεσε πολύ ένας οπαδός του ΠΑΟΚ εχθές που βγήκε και με αποκάλεσε ότι θα έπρεπε να μιλάω για το Γιάνγκα και να μιλάω για τα... για τις εκπομπές έτσι για τα στυλ και τα look. Χαίρομαι να μου αποκαλεί καρναβάλι έναν άνθρωπο που θεωρώ λάχανο. Καλή σας μέρα. Άκου να δεις δύο πράγματα. Είναι η τελευταία φορά που αναφέρθηκες για άνθρωπο που δεν κάνει εκπομπή. Δεν είναι εδώ. Λοιπόν, και ισχύει για όλους. Σε άφησα επίτηδες, είπες αυτά που είπες, okay. Λοιπόν, δεν ξαναφέρει σε κανένα. Έχει εκπομπή, θα τον πάρεις να πεις ό,τι θέλεις. Εντάξει, πάρε ένα τελευταίο. Καλησπέρα. Ιδάλος, αποκεφαλισμός ραδιοφωνικός. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μιλήσουμε με τον αθλητικό παραγωγό και όχι το ραδιοφωνικό, παρακαλώ, τον Κώστα. Κώστα, με ακούς? Με μένα δηλαδή, μάλιστα. Ακριβώς. Είπες τον αθλητικό παραγωγό και όχι... όπως αποκαλούσε ο κύριος Θεοδωρίδης, δεν θυμάμαι ακριβώς χαρακτηρισμό, ραδιοφωνικό νομίζω. Μουσικό παραγωγό με αποκάλεσε. Α, με συγχωρείτε. Για όνομα του. Φίλοι ήταν βέβαια ο Θεοδωρίδης τα τελευταία του με τον Κόκκινο. Ναι. Τα είχαν βρει. Τώρα θα έλεγα κάτι. Εντάξει, τα βρήκα. Τι θα έλεγες, φίλε. Καλοπροαίρετο πάντα. Κώστα, ναι. Θέλω στο κουίζ να πάμε λίγο γρήγορα γιατί είμαι τελευταίο. Τόσο καλοπροαίρετο που το προσπέρασε. Πες μου λίγο, τι κοινό θα έχει την επόμενη δεκαετία ο Γρηγόρης Κόκκινος. Μένω παγό του πάω σειρά 4. Γιατί δεν μπορώ να το ρωτήσει εμένα. Ρώτα τον Γρηγόρη τώρα, κάνεις. Όχι, τον Κώστα θέλω, δεν θέλω. Εγώ λέω ρε φίλε ότι αυτό είναι αδερφίστικο. Γιατί μην τον ευρωπαϊκό. Ρωτά κάτι για μένα σε άλλον. Εσύ πώς το έρμηνε. Μα αφορά εμένα. Αφορά αυτό, είμαι αυτό εδώ. Είμαι αυτό εδώ. Εκεί γιατί δεν το ρωτά εμένα. Θέλω αυτό να. Γιατί τον παίρνει το βράδυ την εκπομπή που έχει μόνο του. Γιατί δεν πρόκειται να γνωρίσει. Γιατί δεν το ρωτάς εμένα, αφού αφορά εμένα. Ρώτα τον, ρε φίλε. Όχι, δεν θέλω. Πόντιος είναι, τι είναι. Άλλο λέω, άλλο απαντάει αυτός. Δεν είναι Πόντιος. Ποιος άλλος λέει και άλλο απαντάει, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις τι λες τώρα. Εσένα ρώτησα, ρε άνθρωπέ μου. Για να ρώτα, ρε φίλε. Εντάξει, πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ξεκάζουν όλο τον κόσμο. Δεν πειράζει.
Πες μας ρε. Τι κοινό θα έχει σε 10 χρόνια ο Κόκκινος με έναν οπαδό της θύρας 4, μου λες. Πόσα χρόνια θα έχω να δουν το Καφταντζόγλιο και οι δύο. Να το. Καλό μεσημέρι. Ήταν ανέκδοτο. Θα έχεις ανέκδοτο. Δεν μπορεί να το ρωτήσει εμένα. Ξέρω εγώ. Δεν ήταν κάτι. Δεν ήταν κάτι κακό. Δεν είπα εγώ ότι είναι κάτι κακό. Μα δεν κατάλαβα. Γι' αυτό και δεν είπαμε. Ναι. Γιατί το ρωτάσαμε, δεν είναι λογική ερώτησή μου. Ναι. Εγώ πάντως μια βόλτα από τη Σταυρούπολη θα πάω να κάνω δύο ενέσεις. Μπορώ να το καταλάβω τώρα. Ναι, αυτό. Πες μου, ρε Σικώστα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Εγώ πάντως. Είμαι παράξενος. Μια βόλτα από τη Σταυρούπολη. Είμαι παράξενος τώρα. Δεν σου λέω ότι. Είμαι μπροστά. Και το λέω. Γιατί δεν το ρωτάω. Δεν θέλει. Δεν είναι κουφό. Μα δεν είπε και κάτι κακό. Δεν είπε κακό. Είπε κάτι πρόστιχο. Ναι. Είπε ότι τόσα χρόνια θα κάνω να δω. Τι ομάδα να ήταν. Ηράκλειες. 1000%. Ότι εγώ θα κάνω, δηλαδή με απειλή, με κάτι πρόστιχο. Αυτό είναι ο αντρισμός μου. Γι' αυτό σου είπα, το δικό σου το χιούμορ δεν το αντιλαμβάνονται όλοι. Καταλάβες. Ηρακλειδέας ήταν αυτό. Ηρακλειδέας. Αυτό τώρα απειλεί εμένα. Να, με τον τρόπο που το είπε, καταρχήν δεν φαίνεται σε ένα απειλή. Είναι πονηρό. Είναι απειλή. Είναι αυτό νομίζω ότι απευθύνεται σε βραδίνους. Αλλά μου δίνει και εμένα όμως. Όλο το δικαίωμα να συγκρίνω τους Αριανούς με τους Ηρακλειδείς. Πόσο πρόστιχο είναι αυτό το τρόπο που έκανα. Πολύ αριανίδικο ήταν. Πόσο πρόστιχο. Σου απαντώ. Πόσο πρόστιχο ήταν είναι. Ήταν πολύ αριανίδικο. Πόσο πρόστιχο είναι. Με κοιτάς τα μάτια. Ήταν πολύ αριανίδικο. Γι' αυτό σου λέω παίρνει φλέβα ο άλλος από τον Άρη. Παίρνουν φλέβα. Σε ξαναλέω κάτι γι' αυτό. Βλέπεις ότι δεν αντιλαμβάνονται όλοι τα πάντα ως χιούμορ γιατί πιστεύεις ότι το χιούμορ σου είναι χιούμορ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να πάει κάποιος στο Λαζόπουλο και να μην γελάσει. Ή μπορεί να πάει να δει μια ξεκαρδιστική κωμωδία στο θέατρο κάποιος και να μην η γελάσει. Απειλή είναι αστείο. Όχι, είναι μια πανέξυπνη μη μηνύσιμη απειλή. Τι είναι? Μια πανέξυπνη μη μηνύσιμη απειλή. Ρώτα ένα φίλο νομικό. Αν το πάρει αυτό το κομμάτι και το πα στο δικαστήριο. Ναι. Ρώτα όποιο νομικό θα τον αθώσει. Ήταν πανέξυπνο. Θα τον αθώσει. Πάρ το χρόνο να σου πει. Ήταν αγόρι πανέξυπνο ο Ηρακλειδέας. Έκανε μεγάλη τρίπλα στον Κόκκινο. Έτσι θα πει. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Το 2310-90-90-90 είναι δικό. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54-340. Αφή Κωνσταντινίδη. Αποσύρει το αυτοκίνητο σου απλά με ένα τηλέφωνο στο 18-133. Έρχονται. Το παίρνουν και αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες διαγραφής. Μπες στο axa.gr και ενημερώσου. Και για απόσυρση και για ανταλλακτικά, αφή Κωνσταντινίδη, το τμήμα ανταλλακτικών ανοιχτά καθημερινά έως και τις 5 το απόγευμα και την ημέρα του Σαββάτου. Τρεις στην αναμονή, άλλους δύο θέλουμε. Όποιος θέλει, λέει τη γνώμη του για ό,τι θέλει και απειλές ακούμε, τα ξέρετε. Τρεις άλλοι δύο. Τρεις παίρνουμε, αλλά άλλοι τρεις μπορούν να τηλεφωνήσουν. Αν υπάρχει δύο, είναι λάθος. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, Κωστή. Χαίρετε, κύριε. Γεια σου. Θα ήθελα να σου πω κάτι. Είχες πει στην αρχή για κάτι, να πούμε τα θέματα. Ναι. Να πούμε τι θέματα έχουμε. Τελικά δεν είπατε τίποτα από θέματα και δεν ήθελα να μάθω. Το θέμα της τιμωρίας του Παναθηναϊκού δεν είναι θέμα σημερινό, ποδοσφαιρικό. Αυτό ήταν. Είναι φίλε, απλά τώρα έτυχε λίγο αναποδιά και αν πιστεύεις ότι έγινε με δόλο. Ναι, γιατί τώρα είναι στο σπίτι του γείτονα, μετά θα είναι στο σπίτι το δικό μας. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Η πλάκα δεν είναι. Δεν έχει δίκιο τώρα αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα σου πω το εξής. Το γράφω για αύριο και δεν έχω θέμα με την απόφαση. Για μένα καλά έκανε και την πήρε την απόφαση και στο λέω τώρα ευθέως. Ναι, αλλά αν έκλεινε τη θύρα 10. Απλά. Δεν θα το λέει. Και τη θύρα 10 να έκλεινε. Απλά. Έτσι θα λέει. Ναι. Βεβαίως. Θα ουρλιάζει ο Μάνος και θα έλεγε ναι. Μπορώ να τελειώσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Να ολοκληρώσει. Ευχαρίστω. Αν και εγώ πήρα, αλλά πα πέσει μια ολοκλήρωση. Ρε φίλε, θα σου δώσω χρόνο. Δεν σου πιστεύω κάτι. Λοιπόν, αν όμως δω ότι ισχύει κάτι άλλο στο μέλλον και δεν έχει την ίδια εφαρμογή ο νόμος σε άλλη ομάδα, τότε θα ουρλιάζω. Γιατί το ίδιο κάνα στην πλάτη του Ηρακλή και άλλων ομάδων, ειδικά του Ηρακλή, πολλές φορές. Γιατί εκλείσαν τη θύρα 10. Όχι, το ρίξανε β' εθνική για πλαστή ενημερότητα. Μάλιστα. Ενώ είχαν όλοι πλαστές. Φώναζες. Λοιπόν, λέω λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, θα είναι άδικο, επειδή είναι πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η τιμωρία, αν ισχύσουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για άλλες ομάδες. Κατανοητό. Ναι, ναι. Πρώτον, δεν βλέπεις αν ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά προς το παρόν. Δεν το βλέπεις. Φίλε, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται κάτι τέτοιο. Πρώτον. Δεύτερον, εσύ πιστεύεις τώρα με αυτό που έκανε στην πρώτη μέρα, δηλαδή την άλλη Πέμπτη, να παίξει ο Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδό του, δεν θα έχει ακρότητες
και λογικό είναι μετά από 2,5 μήνες. Όχι, δεν είναι λογικό, ρε φίλε. Στη δικιά μου τη λογική. Στη δικιά μου την αισθητική. Όχι, γιατί ο κόσμος παλεύει για να βρει δουλειά, να έχει υγεία. Αν είναι για τον Παναθηναϊκό που είναι εταιρεία να πλακώνεται γιατί ο υπουργός, εγώ το βλέπω ανόητο αυτό το πράγμα. Γρηγόρη, εγώ σου λέω ότι αν αυτή η τιμωρία είχε πέσει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, θα είχαμε ρίξει το Λευκό Πύργο. Έτσι, ναι ή όχι. Και τα ραδιόφωνα και τα πάντα. Ναι, εγώ λέω ότι κάνεις λάθος. Χαμός θα γινόταν, φίλε. Και ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του Ηρακλή. Ναι, σίγουρα θα γινόταν. Θα ρωτήσω για να μου πει γιατί πιστεύω ότι έχει άλλη γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει άλλη από τα ραδιόφωνα. Αυτό που είπε τώρα, ότι έπεσε στο αλουνού το σπίτι βόμβα, ισχύει 100%. Μπράβο. Αυτό μόνο. Το λέω γιατί εγώ πιστεύω ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα όσα ραδιόφωνα υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη θα ασχολούνται με αυτό το θέμα τώρα. Και μάλιστα έβγαλε και η θύρα 7 του Περάματος μία ανακοίνωση. Ναι. Και μόνο η θύρα 7 του Ολυμπιακού έβγαλε ανακοίνωση για τη θύρα 13 του Παναθηναϊκού. Η θύρα 4, η θύρα 10 και η θύρα 3 του Άρη Κλάιν Μάιν. Λέει η θύρα 7. Δεν μπορεί σαν συνειδητοποιημένοι οπαδοί να χαιρόμαστε να κλείσουν οι θύρες άλλων οπαδών. Γιατί σύντομα οι επόμενοι θα είμαστε εμείς. Οι άλλοι και όλοι μας στο τέλος θα βλέπουμε τα πέταλα, λέει, και θα κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Τα πράγματα είναι. Ο καθένας θα κάνει την επιλογή. Μόνο η θύρα 7 Περάματος έβγαλε ανακοίνωση συμπαράστασης. Καμία άλλη θύρα. Ούτε 4, ούτε 5, ούτε 10, ούτε 3. Μόνο η θύρα 7 του Ολυμπιακού. Για χαρά. Εμείς εδώ. Μόλις κλείσει η θύρα 4. Θα γίνει πόλεμος. Στο λαός του ΠΑΟΚ θα γίνει. Έτσι είναι. Στο καθενός, όταν στο σπίτι του χτυπήσει το καμπανάκι ή βγει φωτιά, ο δικός του πισινός καίγεται. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά, φίλε. Γεια σας, παιδιά, από Ξάνθη Αντωνιάδη. Τι κάνετε? Γεια σου, Αντωνιάδη, από την Ξάνθη. Δεν μου λες, ρε παλικάρια, προσπαθώ να σας πάρω εδώ και 5 μέρες. Από μου δεν μπορώ να βγάλω. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται τίποτα χαμός. Ναι. Να πω καταρχήν να ξεκινήσω από τον καιρό που είναι πολύ καλό στην Ξάνθη. Μπράβο. Καλό αυτό, άρα θα δούμε μπάλα. Θα δούμε μπάλα, ναι. Θα γίνει ένα ματσάκι πολύ ωραίο, πιστεύω. Αν θέλω να αναφερθώ λίγο στον αντίπαλο, να πω ότι έχει αδυναμίες σήμερα. Αν τις εκμεταλλευτούμε, μπορούμε να κερδίσουμε. Με Κοροβέση αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ Τζαβέλα. Με Τσιόλι σέντερ μπακ και Κίτσιου. Με Όλσεν ή με Λισάντερ ματοφύλακα. Αν δεν κερδίσει Ξάνθη σήμερα, δεν θα κερδίσει ποτέ, φίλε. Με αυτή τη τετράδα στην άμυνα. Να κερδίσει το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα και μετά ο καλύτερο. Απλά σας ακούω 4-5 μέρες και 2-3 μέρες εδώ ασχολείστε. Το αν θα μιλήσει στον αέρα ο, πώς το λένε, ο Ολλανδός ή ο Σουηδός ή ο Έλληνας. Εντάξει, φίλα, έχουμε και τις κατηνιές μας κι εμείς. Ναι, έχουμε και τις κατηνιές. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε άριστοι. Έχουμε δεν τα. Ξέρω τώρα εγώ αν θα βγει ο Ολλανδός στον αέρα ή δεν βγει ο Ολλανδός στον αέρα. Εμένα με ενδιαφέρει και έχω τα προβλήματά μου και θέλω να τα εκφράσω γιατί είστε αθλητική εκπομπή. Και μου μιλάτε τώρα τι θα πάρει ο Μαρινόπουλος. Αν θα μιλήσει ο Ολλανδός στον αέρα, έχετε ψηφίσει. Συγχώρεσέ με, είμαστε πολυπολιτισμικοί. Νάτος. Και καλά κάνετε. Πάση περιπτώσει, το θέμα όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι πρέπει να ασχολούμαστε και με αθλητικά θέματα. Δεν θα σας υποδείξω εγώ τι θα κάνετε. Απλά θέλω να σας πω, έχω και εγώ τα προβλήματά μου και θέλω να τα εκφράσω στον αέρα και δεν μπορώ. Αυτό λέω. Εντάξει, γιατί χθες αναλώθηκε όλη η εκπομπή σας. Τι γίνεται με τον Ολλανδό. Γράψε λάθος, φίλε. Τώρα Ολλανδός, γράψε, φίλε, λάθος. Έφυγες, γράψε λάθος. Επόμενη γραμμή. Τελείωσε. Μη με κάνεις γυναικεία γκρίνια. Δεν μπορώ. Ναι, καλημέρα. Τι μυρ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Λοιπόν, φίλος του Ηρακλή είμαι. Ναι. Αλλά θέλω να μιλήσω για θέματα πολύ μακριά από την ομάδα μου. Λοιπόν, διαφωνώ με αυτό που είπε ο τελευταίος ακροατής. Θέλω να τι εννοώ. Τα θέματα ηθικής προφανώς είναι πολύ σημαντικότερα από οποιαδήποτε αγωνιστικά για Ηρακλή, ΠΑΟ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, εγώ αν συχαίνω με κάτι σαν άνθρωπος, παιδιά, είναι υποκρισία. Λοιπόν, με τον Κώστα διαφωνώ, 100 λέει ο Κώστας, στα 101 διαφωνώ, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, αλλά την τοπροσύνη του βγάζω το καπέλο και για μένα αυτό είναι και το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου. Λοιπόν, εγώ λίγο να απευθυνθώ λίγο στο Γρηγόρη. Γρηγόρη, για ποιο λόγο εκφράζεις ένα φόβο, έχεις πει ότι εκτιθέμεθα στα μέσα εμείς που μιλάμε που έχουμε ένα μικρόφωνο. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, σε όλων τις δουλειές μας τυχαίνουν δύσκολες καταστάσεις. Με το να πετάς την μπάλα στην κερκίδα και να λες δεν ασχολούμε, πάρτε στην εκπομπή του άλλου κλπ. Ουσιαστικά τι κάνεις, νύπτα ασχήρας μου κάνεις. Γίνεσαι αφής.
γίνομαι σαφέστατος. Δεν είναι σαφές. Όταν λοιπόν εκτίθεσαι, κάθε δουλειά έχει και ορισμένες δύσκολες καταστάσεις. Γίνε σαφές. Συγκεκριμένος γίνε. Λοιπόν, όταν εσύ λες και ξαναλες, μιλήστε στην εκπομπή του άλλου του Παπαζαφυρίου στην προηγουμένη περίπτωση ή οτιδήποτε τέτοιο, ουσιαστικά τι κάνεις, διώχνεις το πρόβλημα από ποιος πάνω σου, δηλώνεις. Ποιος το είπε αυτό? Εσύ. Εσύ, Γρηγόρη, μου δηλώνεις ευθυνοφοβία. Ευθυνοφοβία ουσιαστικά δηλώνεις. Αυθαίρετα έτσι. Συμπεράσματα, κανένα. Δεν είναι αυθαίρετα. Χρησιμοποιώ δικά σου. Σε παρακαλώ, τους όρους. Δεν είναι τους... καθόλου αυθαίρετα συμπεράσματα. Μπορώ να απαντήσω. Πες μου, παρακαλώ. Τους όρους και τον τρόπο που θα δουλεύω, τον ξέρω εγώ. Δεν το ξέρεις. Αυτά που λες, Γρηγόρη, τώρα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι λες, δε φίλε. Το πώς θα δουλέψω, θα έρθω εγώ στη δουλειά σου να σου πω ότι έτσι θα κάνεις τη δουλειά σου ή αλλιώς. Κοίταξε να δεις. Η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια και μπορούμε να βρούμε δεκάδες. Και δόξα τω Θεώ ότι γνωρίζω άριστα. Λοιπόν, το πώς θα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό που λες τώρα, δεν μ' ακούς. Όπως σε ακούω με προσοχή, θα μ' ακούσεις. Το πώς θα κάνω τη δουλειά μου δεν θα μου το υποδείξει κανένας. Ούτε και αυτός που ανέφερες. Κανείς. Και τους όρους της εκπομπής μας, τους όρους εκπομπής μας, τους βάζουμε με τον Κωστή μαζί. Και ας διαφωνούμε σε 100 πράγματα. Δεν μπορεί να βγεις και να μου λες είσαι ευθυνόφοβος. Απλά δεν θέλω και είμαι τόσο σαφής, ούτε καλό να πεις, ούτε κακό για άλλον. Πόσο δύσκολο να το καταλάβεις είναι αυτό. Ούτε καλά. Επειδή. Άκου να δεις, αδερφέ. Αδερφέ, άκου να δεις. Όχι, όχι. Γιατί το έχεις πάρει αμπάριζα. Όχι. Ρε φίλε, συγγνώμη, στο μαγαζί. Στο σπίτι μου ήρθες. Κριτική μου κάνεις, ρε φίλε. Να μην απαντήσω. Είναι εκπομπή λόγου. Απάντησες, είναι εκπομπή λόγου. Ρε φίλε, τους όρους, συγγνώμη, τους όρους τους βάζουμε εμείς. Σε παρακαλώ, θα περιμένεις και θα απαντήσεις. Θα απαντήσεις. Ποια είναι ο φασισμός, ρε φίλε? Αυτό που λες, ότι τους όρους τους βάζω εγώ κλπ. Αυτό. Ρε φίλε, στο δικό σου σπίτι θα σου πω εγώ θα φορέσω το αμπούς για να τα βγάλω. Φασισμός είναι αυτό. Αυτά που λες, Γρηγόρη, είναι γενικότητες και αορθολογίες. Ποια γενικότητα, ρε παλικάρι μου καλό. Υπεύθυνα, λάθος κάνεις. Ουσία καμία. Δεν γίνεται σαφής. Εγώ θα έρθω στη δουλειά σου να σου πω πώς θα δουλέψεις. Καμία σχέση, καμία σχέση. Χάνεις το νόημα τελείως. Εγώ θα το χάσω. Δεν το έχασα 30 χρόνια και να μου κάνεις υπόδειξη τώρα. Τι λες τώρα? Να κάνω μια παρέμβαση. Ρε Γρηγόρη, αν πάμε σε ένα ταχυδρομείο και καπνίζει και πίνει καφέ ο αυτός και μιλάει. Θα του κάνουμε παρατήρηση. Δεν του κάνεις παρατήρηση. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει. Και το λέω, η παρατήρηση που κάνει έχει απάντηση όμως και τον απαντάω. Ναι. Και δεν θέλει να τη δεχτεί. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Συγγνώμη λίγο. Λάθος κάνεις. Το να πω μια άποψη δική μου δεν σημαίνει ότι κάνω υπόδειξη στη δουλειά σου. Δεν είπα ότι έκανες υπόδειξη. Δεν είπα ότι έκανες. Αυτό είπες. Λέω αυτό που λες είναι. Αυτό που λες, πώς ακούγεται. Εντάξει, δεν σου φοράω κάτι, ούτε λέω ότι έχεις δόλο στο πώς μιλάς. Είμαι σαφής. Είπες επιλέξει ότι σου κάνω υπόδειξη. Όχι, δεν είσαι. Ωραία, καθόλου. Ωραία, ακούγεται ως υπόδειξη. Το διορθώνω, ακούγεται ως υπόδειξη. Είμαι καθόλου σαφής. Λοιπόν, να πω και κάτι τελευταίο. Λοιπόν, ο Παπαζαφυρίου είναι ένας σαψής χαρακτήρας. Σε παρακαλώ πολύ, αυτό που ζητήσαμε. Αυτό που κάνεις τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι φασισμός, φίλε μου. Ποιο αυτό είναι φασισμός? Όχι, αυτό είναι έλλειψη σεβασμού. Καμία σου είπα, σχέση. Θα μιλήσεις. Μίλα για μένα. Θέλεις να μιλάς σωστά ελληνικά, λάθος κάνεις. Μιλάω ευγενέστατα και θέλω θα να. Θα μιλήσεις ευγενικά για εμάς, για κανέναν άλλον. Το διευκρινίσαμε. Δεν μπορείς να μου ορίσεις για τι θέμα θα μιλήσω εγώ. Ποιο το λέει αυτό? Φίλε, στο μαγαζί που εργαζόμαστε. Ορίζουμε τους κανόνες εμείς, συγχώρεσέ με. Αυτό δεν είναι φασισμός. Αυτό είναι επαγγελματισμός. Γρηγόρη, είσαι απογοητευτικός. Είναι. Δεν κερδίζεις κάτι. Στο μαγαζί μου. Στο μαγαζί μου δεν είναι πρώτο το Μετρόπολης. Γιατί βγήκες να μου κάνεις παρατήρηση. Γιατί κάνουμε κάτι. Γιατί κάνουμε. Μάλλον. Γιατί κάνουμε κάτι καλά. Μάλλον. Άρα λοιπόν, εφόσον παραδέχεις ότι όλα είναι εμπόριο. Όλα είναι θέμα κονόμας και αριθμών. Ναι. Άσε τις ηθικολογίες για ποικίλα θέματα. Εντάξει, πες, αφού αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας και οικονομάει το μαγαζί και έχουμε ένα μισθό κι εμείς για να ζούμε, ναι. Θα κανονίζουμε όπως γουστάρουμε, είτε είναι δημοκρατικό, είτε είναι φασιστικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά περί χριστομάθειας και καλοσύνης κλπ. Υποκρισία ολκής του κεραυνού. Μπορείς λοιπόν, να πιστεύεις ό,τι αγαπάς. Αυτά να... πιστεύω και πιστεύω ακόμα χειρότερα. Απλά είμαι Έχω χορτάσει στημένους από άλλα ραδιόφωνα. Είσαι πάρα μια πολύ ζωή, φίλε. Είσαι πάρα πολύ
άδικος. Εντάξει, είσαι πάρα το ποιος είναι άδικος, άκουσε καμία ο κόσμος. Θες τη δουλειά μου, θες τη δουλειά μου, τους όρους να τους βάλεις εσύ. Δεν γίνεται ρε φίλε, συγγνώμη. Αυτό είναι αδιανόητο που λες. Και με λες και φασίστα ο πάνω. Ε, όχι ρε φίλε δηλαδή. Σε παρακαλώ. Παρεξηγήσαμε τη δημοκρατία. Παρακαλώ. Γεια σας κύριε. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ το μόνο που εγώ το μόνο που έχω να πω είναι μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Ναι. Ναι. Εγώ το μόνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι κάποιες φορές, ίσως χωρίς να το θέλετε, υπάρχει επιλεκτική αντιμετώπιση μεταξύ ακροατών όσον αφορά και την ανοχή και τη λειτουργία και το χρόνο. Μ' ακούς, Γρηγόρη? Τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει το σκόπιμο λάθος, κύριε Κώστα. Ναι. Επίσης, έχω να παρατηρήσω ότι καμιά φορά, επειδή και εσείς σαν παραγωγή, οι δημοσιογράφοι και εμείς ακροατές εκτιθέμεθα, πολλές, δηλαδή ορισμένες φορές, για παράδειγμα, εάν θίξετε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε, είναι αυτόφορο το αδίκημα και συλλαμβάνεσαι. Εάν πείτε εσείς, για παράδειγμα, ότι ξέρετε, θα γίνει κούρεμα καταθέσεων και το ακούει αυτό εισαγγελικός λειτουργός, μπορεί να διατάξει να σε συλλάβουνε. Γιατί έχει γίνει στο παρελθόν. Εντάξει, Γρηγόρη. Βεβαίως. Λοιπόν. Και δεν αναφέρεις σε μένα, βέβαια, και δεν χρειάζεται το μακρύ. Γενικά μιλάω τώρα. Σεβαστώ. Λοιπόν, και τρίτον, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε όπως τιμωρήθηκε και εξαντλήθηκε όλη η αυστηρότητα εκ μέρους της πολιτείας. Ναι. Με τον Ολυμπιακό, με την Βέρεια, πετάχτηκε φωτοβολίδα. Προχθές πετάχτηκε με τον Πλατανιά αναπτήρας και συγκύβω όντως εν τη ερήμο. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Το γράφω αύριο και συγχώρεσέ με γιατί το πρόμο είναι αναγκαίο στη δουλειά μας. Αυτό που δεν το έγραψε ο Σπάθας, χωρίς να το δικαιολογώ, μοιάζει πτέσμα. Εσύ τουλάχιστον είσαι γυρεότερος και έχεις δει περισσότερα μπροστά στα όργια που έχουν κάνει κάτι λίτσες, κάτι φακίδες στο παρελθόν. Και να μην αρχίσω και ανοίγω το βιβλίο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαλύσει ποδοσφαιρικούς αγώνες, διαμορφώσει αποτελέσματα, διαμορφώσει την ποδοσφαιρική ιστορία. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Εδώ, αυτό μοιάζει πτέσμα. Ναι, πτέσμα. Αλλά υπάρχει συγκεκριμένη διαταγή που λέει αν πεταχτεί αντικείμενο. 100, δεν κατάλαβες. 100, είμαι μαζί σου 100%. Αλλά σου λέω, μπροστά σε αυτά που είδαν τα ματάκια μας, μοιάζει πτέσμα. Δηλαδή, μας έχουν κάνει να τα θεωρούμε τίποτα. Μπορεί, δεν τρέχει. Και δεν πρέπει να γίνει μια αρχή κάποτε. 100%. Για να σταματήσουνε. Μπορεί να διαφωνήσει κανείς με το λογικό. Τελείως. Αυτό το πράγμα πλέον. Λοιπόν, γιατί μακρηγόρησα. Κάποτε ο Ζαγοράκης είπε προς τους φιλάθλους απευθυνόμενος, όποιον ο νου δεν του αρέσει να μην έρθει στο γήπεδο, και άκουσε τα μύρια όσα. Το είπε αυτό κάποτε ο Ζαγοράκης για να προστατεύσει την εταιρεία του. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα. Να προλάβω και ένα τελευταίο, παρακαλώ. Έναν ή δύο. Έναν έχω. Ο τελευταίος. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Ναι. Γεια σου παλικάρια, Παντοπόλου στο εμπόριο μου. Γεια σου Παντοπόλου. Όσα δεν φτάνει αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Επειδή είστε πρώτο ραδιόφωνο, όλοι έχουν φαγωθεί, να σας κάνουν να φαγωθείτε. Αυτή είναι όλη η ουσία. Νιώθεις. Έτσι πιστεύω. Έτσι μ' αρέσει πιστεύω. Γιατί νιώθεις, ναι. Και κάτι άλλο. Θέλω δύο πράγματα. Ένα, κόκκινε. Θέλω να πάρεις εκπομπή του ραπ που θα κάνεις στην τηλεόραση. Και φωνού. Και δεν σε παίρνει. Και φωνού. Κάνεις. Συγχώρεσαι με λίγο. Η εκπομπή αυτή είναι του Κωστή. Ναι. Η εκπομπή η οποία κάνουμε εδώ είναι δική μας. Αν είναι να κάνουμε κάτι τηλεοπτικό, θα το ακούσεις και θα το μάθεις. Θέλω να πας φιλοξενούμενος, αδερφέ. Δεν είναι κάτι δικό μου. Εγώ λέω το ραπ τώρα να σε πάρει την Κυριακή να σε δούμε. Μου το έχει πει πολλές φορές και θα ήμουν άδικος αν ήταν κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ξέρεις δεν μου το είπε. Είναι εκπομπή οπαδών. Δεν ανήκω εκεί.
Τέλος πάντων, και κάτι τελευταίο που αποφύγουμε σε σένα. Την αλήθεια όμως, παντελονάτα, πόσες βασιλόπιτες έφαγες? Ούτε τη δική μου δεν έφαγα. Άλλα μάθαμε εμείς όμως. Μπες ας πούμε. Από το πρωί άλλα μάθαμε. Εντάξει, καλά ρε φίλε, αυτά καλά κάνουν και άκου να δεις. Ζω και αναπνέω όταν ο άλλος μπορεί να με κολαντρήσει από τους λίγους που νιώθουν εδώ μέσα. Ναι. Είναι, χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν, ο Γκαγκάτσης. Α, μπράβο. Νιώθει όσο τίποτα. Έχει το ελεύθερο να λέει ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει. Δεν μπορώ να τον παρεξηγήσω γιατί είναι κοντός. Έγινε παλικάρι, καλά. Εντάξει, αλλά yeah. Να σου πω κάτι. Ξέρεις γιατί είναι πρωτοραδιόφωνο? Γιατί γελάμε και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: αν έχεις την καλοσύνη, επειδή το ξέχασα και το χρωστάω, ενημέρωσε τους ακροατές, σεβόμενοι εσάς, λείπουνε Μέση, Σουάρες, Ζόρντι, Άλμπα, για να ξέρει ο κόσμος όταν θέλει να ποντάρει, τι να ποντάρει και με τυχόν έχει λάθος ενημέρωση. Και μπράβο το χρωστάρα, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει και κάτι για αυτό που θα βάλει μισό ευρώ. Δεν έχει σημασία το ποσό. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη, τον Κυριάκο Κίτσο και την Τάνια Δήμου. Πρώτα ο Θεός. Τα λέτε με τον Κώστη το βράδυ. Όλοι μαζί αύριο να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Λεβαδιακός με τον Ατρόμητο. Στη Λιβαδιά μαθαίνω χιονίζει. Στην Ξάνθη θα το δούμε το παιχνίδι. 7:30 ζωντανά από το Αθλητικό Μετρόπολης. Να είστε καλά. Αθλητικό Μετρόπολης, 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 να είστε καλά.